Τη μόνη αλήθεια για τον Βασίλη, εγώ την ξέρω. Θα αποκαλυφθεί του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν είσαι ερωτευμένη με τον Αντώνη, τώρα πια. Τέλος. Έλα, ήρθε η Νέρτζη. Σο. Σε εσάς, έλειψα. Και ρωτάω τον Ιον και τον Βασίλη αν τους έλειψα. Μπορώ να το απαντήσω προσωπικά. Δεν έχω να πω κάτι. Τι γελάς, ρε. Γελάω, ρε. Δεν κάνω να γελάω. Ρε Παύλο, τι θέλεις τώρα. Δεν μπορώ να γελάω. Τι θέλεις τώρα. Δεν μπορώ να γελάω. Τι ήρεο να τώρα. Να σε χαιρετήσω ή... Όχι. Δεν με χαιρέτησες στα τελευταία live σου. Δεν υπάρχουν για μας κλίκες εδώ. Αν εσύ θέλεις να έρθεις και να δημιουργήσεις πάλι μια κλίκα, είναι δικό σου θέμα. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το θίασο. Τέλος. Φίλιππε, όταν ήρθε η Νέρτζη στο σπίτι, δεν έκατσες καθόλου μαζί τους στο σαλόνι. Έκατσες στην κουζίνα και όταν ήρθε να σε χαιρετήσει, της είπες «Πολύ έχουμε χαιρετηθεί εμείς» ή κάτι τέτοιο. Μας έχει προσάψει τα πάντα και το βρίσκω λίγο υποκριτικό. Ποιο είναι το πιο βαρύ από αυτά που έχει πει? Δεν θυμάμαι αν είχε πει ότι εγώ καθοδηγώ τα κορίτσια ή τα κορίτσια εμένα, κάτι τέτοιο. Εμείς εσένα. Τουλάχιστον να μην παίζουμε τους χαζούς, αυτό. Τον είχα για πιο έξυπνο. Ποιος εσύ πιστεύεις ότι εδώ μέσα είναι με τη στρατηγική που μπορεί να πατήσει πτωμάτων για να φτάσει στον τελικό? Η Νέρτζη και ο Τζον. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Ξέρω με ποιον έχω έρθει πιο κοντά, ξέρω ποιον γνωρίζω ακόμα, αυτό. Και ο Βασίλης δεν ξέρουμε τι θέλει. Νομίζω πως ξέρω. Παύλο. Ναι. Κλαίνεις οματοφύλακες για μια γυναίκα. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουν αισθήματα, δεν είμαστε πέτρες. Έχεις κλάψει εσύ για μια γυναίκα. Η Κατερίνα πού είναι πάλι? Η Κατερίνα θα έρθει σύντομα. Γιατί? Για λόγους υγείας. Φαντάζεσαι ο Βασίλης να τα κάνει αυτά έτσι και καλά τα τσαλιμάκια για την γουστάρει κάποια άλλη που είναι σε σχέση? Εμένα ήδη μου χάλασε η μέρα μου. Σήμερα, Μαρία, έχω μια έκπληξη. Να κοιτάμε την Ολυμπία ή να κοιτάμε για ένα άλλο κορίτσι? Όχι, την Ολυμπία δεν είναι. Τους είχα ζητήσει να μην συζητάνε για μένα στα live τους, αλλά κάτι λέγανε πάλι χθες. Μπορείς να μου θυμίσεις ακριβώς τι έλεγα? Όχι, δεν μπορώ να σου θυμίσω ακριβώς. Καλά, εσείς. Γεια σας.
Γεια σας, μοναδικές αγάπες. Γεια σου, Μάρθο. Γεια σου, Ολυμπία. Η Καταρίνα πού είναι πάλι? Τι όμορφος που σε σήμερα. Δεν είναι εδώ. Είναι καλά, θα πει. Πού είναι? Η Καταρίνα θα έρθει σύντομα. Σύντομα. Τις επόμενες μέρες. Σε λίγες μέρες. Ναι, ναι. Γιατί? Για λόγους υγείας. Είναι καλά όμως. Αλλά είναι καλά, ναι. Μην είναι σε καλά χέρια. Εντάξει. Αφού είναι καλά. Είναι καλά. Λογικά καινούριος παίχτης δεν θα έρθει γιατί θα γυρίσει παλιός. Πιστεύετε στον Τζόνι. Πιστεύετε στον Τζόνι. Εγώ λέω Κοπιδάκης. Αν γυρίσει ο Κοπιδάκης, καλά θα είναι το μεγαλύτερο τρόλ. Μακάρι να είναι ο Κοπιδάκης. Θα γελάσω. Να μας πήγε από κοντά αυτό που δεν μας είπε τότε στη σύνδεση, Πρέπει. Ξεκουραστήκαμε, Εγώ ξεκουράστηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Αλήθεια. Είμαι πολύ ανανεωμένη. Είμαι έτοιμη να ζήσω τα πάντα. Είσαι έτοιμη για μεγάλες στιγμές. Ναι. Πιστεύω... Θα τη ζήσουμε σύντομα. Είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Πάρα πολλές. Άμα μείνουμε. Σήμερα δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα ότι... Κάτι κακό θα γίνει. Δεν ξέρω αν είναι κακό. Τι περίεργο. Μπορεί. Κάτι έτσι νιώθω περίεργα. Μέσα. Εγώ δεν είμαι και στα πολύ καλά, ότι μου, αλλά κάτι. Μη μου το λες τώρα αυτό και με επηρεάζεις. Και με... Σε επηρεάζω, Πώς το λένε, ναι, δεν μπορώ μετά ψυχολογικά, δεν... Όχι, μακάρι, δεν ξέρω, έχω ένα... Πολύ ωραία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εγώ το εύχομαι. Φαντάζεσαι ο Βασίλης να τα κάνει αυτά έτσι και καλά τα τσαλιμάκια για την γουστάρει κάποια άλλη που είναι σε σχέση. Ρε, τι έχεις να φας, κακομύρι. Φαντάζεσαι ποια είναι αυτή που θα είναι σε σχέση. Όποια και να είναι. Σου πω εγώ. Πλάστη θα φας από όλους. Ναι, για κάτσε λίγο ίσχαση. Τώρα είχα αφήσει ρε νούμερο. Η μόνη αλήθεια για τον Βασίλη, εγώ την ξέρω. Για πες. Θα πετάξει μπουλιά. Να αποκαλυφθεί το Αγίου Βαλεντίνου. Αγίου Βαλεντίνου, το πες έτσι. Αν είμαι. Α, η μόνη αλήθεια που ξέρεις. Είπες, το Αγίου Βαλεντίνου το έχεις πει. Σε 10 μέρες θα αποκαλυφθεί. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ναι, φίλε. Αγίου Βαλεντίνου. Γιορτάζεται. Σε 10 μέρες. 10 μέρες. 4. 4 έχουμε σήμερα. Αγίου Βαλεντίνου το έχεις πει. Ένας. Φίλε. Δύο. Τρεις γιορτάζεται. Εμένα με βάζεις μες στο ίδιο σακί. Τι ρε φίλε, τα γιορτάζεις, περίμενε. Όχι, εγώ γιορτάζω κάθε μέρα με το κορίτσι που έχω δίπλα μου. Εκείνη η μέρα τα γιορτάζεις. Εκείνη η μέρα, όχι. Πιστεύω πραγματικά και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου πώς θα ακουστεί, ότι μία εβδομάδα που έλειπε ήμασταν όλες πάρα πολύ ήρεμες και πολύ ενωμένες και τώρα αν ξανάρθει θα ξαναγίνουν τα ίδια. Ξέρεις τι με πειράζει εμένα, που βγαίνεις από το παιχνίδι, γίνεται ό,τι γίνεται και συνεχίζεις live δημόσια να κράζεις. Δεν το έκανε μόνο αυτή. Το έκανε και ο Κοπιδάκης και Αργυρό και με το παραπάνω. Δεν θα πω όνομα Κοπιδάκης Αργυρό αυτή τη στιγμή να τους διαφημίσω, γιατί αυτοί αυτό προσπαθούν να κάνουν. Καλά, προφανώς. Και στις πλάτες τις δικές μου κυρίως, όπως φάνηκε και χθες. Αλλά δεν θα τους κάνω το χατήρι, γι' αυτό πάω στην Έλτσε που είναι πιο πρόσφατο, πιο φρέσκο. Είναι Έλτσε, εγώ πιστεύω θα ξαναμπεί τώρα που να είναι. Απλά πιστεύω ότι όταν θα ξαναμπεί θα ξαναγίνουν τα ίδια και μετά τις τελευταίες τις δηλώσεις. Και ειλικρινά δεν έχω καμία όρεξη, γιατί μια εβδομάδα πέρασα πάρα πολύ ωραία εδώ με τα κορίτσια. Και δεν θέλω πάλι κλίκες και στρατόπεδα. Και να μπει, απλά ελπίζω να μην προκαλέσει. Γενικά, πώς να μην προκαλέσει, αφού μπήκε προετοιμασμένη για να προκαλέσει, αφού το είπε και στα live. Ότι ξέρετε ποιος φταίει και ξέρετε ποιος φταίει. Εμείς άλλα είδαμε πάντως μια εβδομάδα. Θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαμάχη, είτε μαζί σου είτε μαζί του, λέει. Είναι μπαλαντέρ, λέει ο Βασίλης. Τι διαμάχη. Δεν ξέρω γιατί διαμάχη λένε. Καταρχήν έχει πει ότι ο Βασίλης έχει δηλώσει ότι αρέσει καμία. Σήμερα με καλάζει, δεν ξέρω τι θα πει. Στην αρχή είπε ότι του αρέσουν πέντε. Στην αρχή είπε πέντε του αρέσουν. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα τον άφησα ότι είναι ανάμεσα. Πέντε από το Πολ 2 και πέντε από αυτό έχω πει, δεν έχω κάτι άλλο. Είσαι ερωτευμένη με τον Αντώνη, τώρα πια. Κοίτα, επειδή γενικά δεν βιάζομαι να πω μεγάλα λόγια στη ζωή μου, και ειδικά σε άλλους. Δηλαδή, αν δεν το πω με τον εαυτό μου, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το πω. Καλά, εννοείται. Αν δεν το νιώσεις, όχι, μην το πεις. Όχι, δεν το νιώθω. Δεν το νιώθω. Απλά βγάζω και μία άμυνα. Δηλαδή, άσε να το δω πρώτα εγώ, να δω που θα πάει, να το σιγουρέψω. Ξέρεις, είμαι λίγο.
Δεν θα πω προφυλακτική. Γιατί αυτό περιμένει. Επιφυλακτική. Ναι. Θα ψηφίσουμε για γυναίκα. Ναι, αφού το είπα πριν. Την Ανούλα θα ψηφίσει. Ε. Μάγκες πια βγάλουμε. Εγώ λέω να το κάνουμε όπως το κάνανε οι κοπέλες ναι. Την περσμένη εβδομάδα. Κάποιος ξεχωριστά. Εγώ λέω την Ανούλα, δεν έχει βγει καμιά φορά. Ναι. Καλά, καμία από αυτές δεν έχει βγει. Μόνο Ζένια και Λένια. Ναι. Και Ενέργη. Να βγάλουμε και τις υπόλοιπες. Όλες να βγουν. Όλοι, ναι. Όλοι να περάσουν αυτή την εμπειρία. Ρένια, Ολυμπία και η Ραφαέλα. Κατερίνα. Ποια θέλετε. Κατερίνα σήμερα δεν είναι. Θέλετε να βγάλουμε την Άννα. Ό,τι θέλετε, ρε φίλε. Όπως και εμείς, όπως και εμείς να το περάσουμε όλοι, να το περάσουμε όλοι. Μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσουμε. Κάποια, να βγάλουμε κάποια στην οποία δεν είναι τόσο ψηλά στις ψηφοφορίες. Δηλαδή, ας πούμε, η Άννα και ποια άλλη είναι, δηλαδή, πάνε για αγαπητό κόσμο. Δηλαδή, μπορεί, σύντομα, αύριο μετά από κάποιο από τα καλά θα βγει. Ας πούμε, να προτείνω. Η Ραφαέλα δεν είναι σε κάποιο γκάλα μέσα, έτσι. Και η Ρένια. Να προτείνω. Ούτε η Ρένια έχει μπει. Την τελευταία τώρα βγήκε μαζί με εμένα. Ναι, να μπούμε κάποια κοπέλα που δεν έχει πάει τόσο, δεν έχει ανέβει τόσο δυνατά, ρε φιλέ. Νομίζω είναι το πιο δίκαιο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη άποψη. Εγώ απλά είπα. Εγώ συμφωνώ και καλό θα είναι να βάλουμε και την Κατερίνα εγώ στην γνώμη μου που είναι και άρρωστη. Και καλά, πάρ' το δώρο. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε όμως. Ναι, αλλά δεν είναι εδώ, ρε φιλέ. Πώς θα κάνει σήμερα αυτό. Δεν θα μπορεί να. Θέλει να βγάλουμε τη Ραφαέλα. Πώς να κάνουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και τη Ραφαέλα. Φίλιππ, εσύ τι λες, ρε. Θες να βγάλουμε τη Ραφαέλα. Είσαι μέσα να βγάλουμε κάποια κοπέλα όπως οι κοπέλες βγάλανε εμένα. Γιατί μαγειρεύετε τις υποφορίες χωρίς εμένα, είναι δυνατόν. Στην κουζίνα εμείς μαγειρεύουμε εδώ. Ξέρω εγώ, βγάλτε τη. Ωραία, βγάλουμε τη Ραφαέλα. Μπορείτε να ψηφίσετε και ποια θέλετε. Δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε. Εντάξει, τώρα το λέμε να βγούμε ομαδικά. Όπως συζητάγανε και τα κορίτσια για εμάς, έτσι συζητάμε και για τα κορίτσια. Κορίτσια, σήμερα λέω να δοκιμάσω την Bar Extend Nutrition, η οποία, λοιπόν, βοηθάει στη ρύθμιση του σαχάρου του αίματος. Επίσης, δίνει πάρα πολύ ενέργεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, νομίζω, με τόσες ώρες που περνάμε εδώ πέρα. Παιδιά, αυτό ισχύει, ισχύει. Ναι. Δεν έχεις την αίσθηση της πείνας, άμα φας. Σου καλύπτει, δηλαδή, σε κρατάει, σε μια χαρά. Ναι, τέλεια. Και οι γεύσεις πρέπει να είναι διαφορετικές εδώ πέρα. Νομίζω έχει. Δύο γεύσεις πρέπει να έχει. Σοκολάτα, καραμέλα και cookies and cream. Ωραία. Και επειδή την έχω δοκιμάσει αυτή την μπάρα, πίστεψέ με, είναι τούμπανο. Ναι. Σε κρατάει όντως. Εμένα με κράτησε τουλάχιστον 5 ώρες. Αλήθεια, λέει. Και λοιπόν, νομίζω δεν έχει πολύ χαμηλή ζάχαρη. Θερμιδικά είναι γύρω σε 140 θερμίδες η μπάρα. Είναι ό,τι πρέπει για μένα. Και που μόνοι μας θέλω να χάσω. Για να δω. Τι άλλο λέει. Πάρω. Περιέχει, λέει, ένα μοναδικό συνδυασμό υδατανθράκων εκτεταμένης απελευθέρωσης, υνών, άπαχ πρωτεΐνης και μικρή ποσότητα υγιούς λίπους. Τέλεια, παιδιά. Είναι ό,τι πρέπει. Μ' αρέσει. Μην πάρεις καθόλου χρόνο, φίλε. Στόχευσε, όπλησε, ρίξε. Τέλος. Ναι, έτσι είναι, αλλά... Αυτό έχω κάνει, αλλά δεν βλέπω να προλαβαίνω. Και τι όχι. Εδώ έχει απλωθεί ο... Λέει, άκουσα να δεις. Και προηγείται, η αλήθεια είναι να μην λέω ψέματα. Δεν έχει γίνει γιατί. Δεν έχει. Ναι, ρε, όχι, γενικά. Σε... Αν το πάμε έτσι, προηγείται και με Ζένια και με Άννα και με Ραφαέλα. Με τον Ιον. Κανείς δεν ξέρει. Περίμενε λίγο, τι έγινε στο τελευταίο γκαλά. Ήρθε, σε τράβηξε και σου μίλησε, σε πήρε αγκαλιά. Χαιρετηθήκαμε απλά. Άσε, μωρέ, αφού δίπλα ήμουνα. Τι χαιρετηθήκατε απλά. Δεν σε έπιασε, αφού σε έπιασε και σε πήρε αγκαλιά. Θυμάμαι κιόλας. Ναι. Εγώ είπα ότι του δίνω ασυλία για να έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την Ολυμπία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που είπες. Αλήθεια. Όχι, όντως το εννοούσα. Ότι δεν ήθελα να φύγει πριν δω την εξέλιξη των πραγμάτων μεταξύ σας. Εγώ είχα αμφιβολίες πλέον. Γιατί, ρε αγάπη μου. Μετά τη βδομάδα που πέρασε. Εντάξει, όλα αλλάζουν. Τίποτα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μας βάλουν, θα μας φωνάξουν αυτές. Εγώ δεν έχω ελπίδα προς το παρόν. Γιατί να μην είναι. Κάτσε ρε φίλε, τώρα εγώ δεν σε έχω για άνθρωπο που υποτιμάει τον εαυτό του. Δεν υποτιμάω τον εαυτό μου. Τι θα πει, δεν έχω ελπίδα. Προλάβει. Καταρχήν είδες τι έπαθα, χωρίς να υποτιμάω τον εαυτό μου, ήρθα το σογκαλά, πα 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 πα
Δεν πρόλαβα να τις μετρήσω τις αρνητικές προφορά. Δεν έχω τόσο χρόνο. Δεν έχω πάρει χρόνο. Δεν έχει σημασία αυτό, ρε φίλε. Είναι το πιο λογικό, δηλαδή. Σκέφτεσαι το πιο λογικό. Ναι, σκέφτομαι λογικό. Βάσει στατιστικών σε εισαγωγικά. Βάσει χρόνου και όσο έχω συναστραφεί με τη δίπλα. Με εσάς έχω πιο πολύ χρόνο να μοιραστεί. Είναι ένα υπέροχο. Ναι, λογικό. Είμαστε 24 ώρες. Ο Παύλος είναι ένας πολύ ευχαριστός άνθρωπος. Είναι μας βγάζει μια θετική ενέργεια, μια θετική αύρα. Όταν στον Καλά πήρα 6 αρνητικές ψήφους, σίγουρα σκέφτηκα από την αρχή, ήταν κάτι που το ήξερα. Ήξερα ότι θα ήμουν στόχος εύκολος, γιατί τα παιδιά είναι καιρό εδώ πέρα και έχουν δεθεί μεταξύ τους. Αλλά όταν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ψήφων, ίσως και εγώ να μην έχω κάνει κάτι σωστά στο επικοινωνιακό κομμάτι, να μην έχω επικοινωνήσει τόσο πολύ καλά, να μην είχα το χρόνο να επικοινωνήσω τόσο πολύ καλά με τις κοπέλες. Οπότε θα προσπαθήσω αυτή την εβδομάδα να τις προσεγγίσω περισσότερο και να επικοινωνήσω, να τις γνωρίσω καλύτερα. Γενικά ήσουν λίγο πεσμένη ψυχολογικά. Πολύ πεσμένη ψυχολογικά. Σε είχε ενοχλήσει και η καινούργια παίχτρια, Θεοδώρα. Δεν θα σου πω ότι είχες και άδικο. Απλά είδα κάποια πράγματα, γιατί δήλωσε ενδιαφέρον για τον Ίωνα. Mm. Και έτσι, ό,τι κινήσεις και να έκανε, ρε παιδί μου, και να έλεγε, μου τραβούσε την προσοχή άθελά μου. Γιατί ήμουν επηρεασμένη από αυτό που είπε. Έτσι, εγώ έβλεπα πράγματα που εσείς δεν μπορούσατε να δείτε. Κατάλαβες. Mm. Γι' αυτό σου είπα, την κατάλαβα το χαρακτήρα της, την κατάλαβα σαν άνθρωπο. Είδα κάποια πράγματα που δεν βλέπατε εσείς. Αφού σε κάποια φάση νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Λέω πώς τα φαντάζομαι όλα αυτά. Και όντως δεν. Κάτι πάει λάθος, ρε παιδί μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αποδείχτηκε τι. Μέχρι τον Καλά όμως. Τι είναι η κυρία Θεοδώρα. Δεν πέφτω έξω σε όσο αφορά ανθρώπους συνήθως. Απλά τώρα το κακό είναι ότι. Εκεί που είχαμε κάνει 3 βήματα με τον Ίωνα να έρθουμε πιο κοντά. Θυμάμαι ότι είπα στον Καλά ότι τελείωσε αυτό που έχω με τον Ίων. Αυτό, τέλος πάντων, αφού το λες εσύ αυτό. Εκείνη τη στιγμή το ένιωθα όμως. Τι το επηρεάζει τον κόσμο αν μιλάς πολύ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα δεν ήξερα ότι θα έμπαινα εδώ και θα έπρεπε να κάτσω σε μια γωνιά και να μην μιλάω, να μην εκφέρω την άποψή μου. Νομίζω ότι γενικά τον κόσμο τον ενοχλεί όταν εκφέρεις την άποψή σου. Ναι, το έχω καταλάβει αυτό. Πρέπει να μην μιλάς καθόλου για να είσαι συμπαθής. Δεν ξέρω. Ή να μιλάς λίγο. Ή βασικά να λες αυτό που θέλει να ακούσει. Μάλλον. Εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Ούτε εγώ. Εσύ ποια θα καλέσεις, Τσουκ, με την Άννα. Τι. Την Άννα θα καλέσεις. Τι, Τσουκ. Ποια θα καλέσω. Πού είσαι, μικρή μου. Εγώ. Δεν θα καλέσω καμία, ρε φίλε. Δεν θα κάνεις κόκκινο δωμάτιο. Άμα δεν καλέσω καμία, μπορώ να καλέσω την Άννα για να μιλήσουμε, απλά να τα πούμε. Ή τη Ραφαέλα. Εντάξει, να τα πούμε, να πούμε τι γίνεται. Τα νέα μας. Ξέρω ποιες θα καλέσω, αυτές τις δύο. Αφού λείπει το Κατερινάκι, τι είναι άρρωστο. Και εγώ στο κόκκινο δωμάτιο μπορώ να καλέσω τη Ρένια για να τα πούμε. Ναι, δεν σ' άκουσα. Εσάς τους δύο, βασικά εσάς τους τρεις όλα τι θα κάνετε. Και πρώτα απ' όλα εσένα. Εγώ ξέρω, θα καλέσω. Πρώτα απ' όλα θέλω αυτό να δω, ξέρεις. Θέλω να δω σε ποιον θα πάει να μπει τώρα, σε ποιον θα πάει να κάνει μπάση μου. Δεν ξέρω. Εντάξει μου, σιγά, όπως έρθει να πω. Αναλόγως στις κινήσεις του, θα ξέρω και εγώ τι μπάση μου θα κάνω. Μα δεν θα τις ξέρεις. Δεν τις ξέρεις τις κινήσεις του. Δεν τις ξέρεις. Τις ξέρω. Θα ξέρω και εγώ την πάση μου. Είσαι έτοιμος. Εγώ. Με αριστερό, με δεξί. Δεν είμαστε στην άγρια δύση, να ξέρεις. Το βλέπω, αυτό έχω δει. Δεν είμαστε στην άγρια δύση. Το βγάζεις, το γυρνάς και ρίχνεις. Τελείως, δεν έχει τίποτα άλλο. Τι. Είμαστε στην άγρια δύση, λέω. Το βγάζεις, το γυρνάς και ρίχνεις. Παπ. Κανονικά. Γι' αυτό φόρεσα σήμερα παραλλαγή. Είμαι έτοιμος για πόλεμο. Στρατιωτικός, ε. Και ο Άλεξ φοράει παραλλαγές. Ξέρει τι κάνει και ο Άλεξ. Είμαστε έτοιμοι πόλεμοι. Εγώ ήρθα άμαχος πληθυσμός της. Θα ήθελα ένα κόκκινο δωμάτιο. Θα ήθελα να μας ανοίξουν οι πόρτες, να είμαστε πολλή ώρα με τον άλλον. Ενώ με δίπλα με τον άλλον.
Με ένα συγκεκριμένο θα σε θέλω, τέλος πάντων. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπαίνεις και όρκο. Σόπα. Παρ' σας αρέσει κάποιος άλλος. Όπως Τεριζόπουλος. Αυτό τώρα πώς σου ήρθε. Πες μου πώς σου ήρθε αυτό, το συγκεκριμένο. Εσένα πώς σου ήρθε με Αλέξανδρο να μου πεις πριν. Πλάκα έκανα. Κι εγώ πλάκα κάνω. Με Τεριζόπουλο. Δεν θα τον έβλεπες ερωτικά. Τον Άλεξ. Α, το σκέφτεσαι. Δεν μου έχει έρθει ποτέ στο μυαλό μέχρι τώρα αυτό. Γι' αυτό σκέφτομαι. Κοίταξε να δεις. Είμαστε σε μια καφετέρια. Και βλέπαμε κάποια αγόρια. Ναι. Κοίτα το Άλεξ. Ναι. Αν το κοίταξες, αν μου λέγες, κοίτα το. Ναι. Αν το έλεγες. Ναι. Δεν σου πέρατε παρατηρητός. Αυτό. Όχι βέβαια. Και τον Παύλο είπες, τον Τεριζόπουλο. Ναι. Αυτό το καταλάβαμε. Από πού? Τον είχε έρθει εδώ. Εντάξει, ας έρθει τώρα μία να μου πει ότι δεν είναι ωραίος ο Τεριζόπουλος. Γούστα είναι αυτά, αγάπη μου. Ναι, εμφανισιακά λέω. Γούστα είναι. Δεν γίνεται όμως. Η πλειοψηφία θα πει ναι. Το λες. Είναι εμφανίσιμος, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Ναι, γεια. Αλλά γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, αργείς λίγο. Θες να το ψάξεις, να δεις, να σου φίλε, αργό στο θέμα στο να κάνω. Δεν σου είχε τύχει ποτέ, δηλαδή, να κάνω τη γουστάρεις μπαμ κατευθείαν. Ναι, μου έχει τύχει. Φίλε. Αυτό είναι. Το έχω δηλώσει, λα. Έρωτας με την πρώτη ματιά είναι αυτό. Ναι. Το έχω δηλώσει. Και σου λέω ήταν. Αυτό είναι ωραίο να ξέρεις. Αυτό είναι. Πολύ φίλε, ωραίο. Δηλαδή, εύκολο να. Το έχει ζήσει. Ναι, το έχω ζήσει. Όποιο το έχει ζήσει, να το ζήσει. Αλήθεια. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αλλά μόλις το ζεις, αυτό το πράγμα είναι πολύ όμορφο. Το έχω ζήσει. Και θα ήθελα να το ξαναζήσω. Ναι. Αν και κράτησε λίγο. Κράτησε λίγο. Απίστευτο πώς γίνεται αυτό. Κράτησε λίγο, ενώ δεν θα έπρεπε να κράτησει λίγο το συγκεκριμένο. Κράτησε λίγο. Συνήθως έτσι γίνεται με αυτό. Και άλλες συζητήσεις που έχω κάνει με φίλους μου, οι οποίοι έχουν περάσει και αυτή την ίδια φάση. Και γι' αυτός κράτησε λίγο. Ναι. Και συνήθως, ρε φίλε, πολλές φορές είναι και άνθρωπος που δεν το περιμένεις κιόλας. Δεν το περιμένεις. Απλά γι' αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε, που αργό, ρε φίλε. Τώρα, άμα δεν μου το βγάλει. Εντάξει, τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την έξω ζωή. Εδώ μέσα στο σπίτι, δηλαδή εδώ τις βλέπουμε πιο περιορισμένα. Άμα ανοίξουμε πόρτες, άμα τις καλέσουμε στο κόκκινο δωμάτιο, μέχρι να τις γνωρίσουμε. Έχεις πολύ λίγο χρόνο. Δεν είναι το πείραμα, ρε φίλε, αυτό που είχε πει, αυτό που έχουν πει. Okay. Έχεις πολύ λίγο χρόνο. Ναι, σε αυτό είμαι δύσκολος. Ας πούμε, εγώ δυσκολεύομαι, ρε. Έλα, ήρθε η Νέρτζη. Τι? Ήρθε η Νέρτζη. Έλα, δεν το περιμένατε τώρα, μη λέμε ψέματα. Όχι, δεν το περίμενα, όντως. Εγώ το περίμενα. Ήρθε. Δεν έχει έρθει. Και εγώ λέω μαζί θα μπούμε. Θα έρθει και αυτός. Λες. Ναι, το πιστεύω. Το ελπίζω. Είναι σίγουρο. Πώς είναι είσαι? Σίγουρο. Είναι καλά. Fix. Καλά, μια χαρά. Εσείς τι κάνετε μια εβδομάδα. Είμαι καινούριος. Ήρθα την προηγούμενη εβδομάδα. Παύλος ήρθε
Μετά τον Τζόνι. Και, και μια κοπέλα είχε έρθει νομίζω. Ναι, ναι η Θεοδώρα. Έφυγε κιόλας. Αλέ, με τη μία, αυτό ήταν. Ποιος. Έγιεξω, η κοπέλα, λέω, που ήρθε. Ναι, έφυγε. Κατευθείαν. Ναι. Ούτε καν πρόλαβα δηλαδή να τη γνωρίσω. Φαντάζομαι ότι δεν γνώριζε ούτε τον Παύλο. Κοντά ήμασταν. Στο τσακ. Γιατί βγήκανε φαντάζομαι και οι δύο. Απλά τελικά ψηφίσανε και θα φύγουν ένα από του δύο. Μάλιστα. Ενώ άμα φύγανε και οι δύο, δεν θα βλέπει ούτε τον Παύλο. Πώς πέρασες, ξεκουράστηκες. Ξεκουράστηκα μπορώ να πω, ναι. Τώρα δεν, έχω, δεν ξέρω καθόλου. Είμαι σε μια ψυχολογία που δεν έχω συνειδητοποιήσει. Βασικά έχει ηρεμήσει, έχει μπει τώρα με άλλο mood. Δεν ξέρω καθόλου σε τι mood. Είμαι σε ένα άλλο πρόσαλο mood. Δεν μπορώ δίπλα. Να καταλάβω. Όχι, δεν έχω πάει. Α. Αψυχολόγητο αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, νιώθεις καλά. Καλά νιώθω, ναι. Μπράβο. Εμείς να δούμε. Σου λείψαμε. Όχι, πρέπει να ρωτήσω εγώ αυτό. Εμάς μας έλειψες. Σας έλειψα. Εσείς. Πολύ μας έλειψες. Σας έλειψα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τι κουβέντα, δηλαδή. Εννοείται και μας έλειψες εμάς. Όχι, ρωτώ τον Ιων και τον Βασίλη, αν τους έλειψα. Δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα αυτό. Και πότε θα το απαντήσεις. Ε? Και πότε θα το απαντήσεις. Μπορώ να το απαντήσω προσωπικά. Α, οκ. Εντάξει. Εμείς το λέμε δημόσια, μας έλειψες. Ναι. Και εμένα μου λείψατε. Ελπίζω να... Δεν έχω να πω κάτι. Να φτιάξω το κλίμα. Δεν έχω να πω κάτι. Βασικά, ο Βασίλης, έπαθα σοκ. Όχι, δεν κατάλαβες. Ραφαέλα μου, από εμάς, από μένα βασικά, μιλήσω για μένα, μην περιμένεις να φτιάξει. Γιατί χθες κιόλας έκανε live με Κοπηδάκι και Αργυρό. Και τρώγαμε κατηγόριες. Ποιος έκανε το live. Sorry, επειδή δεν έχει σημασία ποιος έκανε το live. Δεν θα δώσω εγώ τώρα αυτό που κάνει το live. Έκανε live Κοπηδάκι Αργυρό Νέρτζι. Προφανώς μαζί δεν ήτανε. Δίπλο παράθυρο. Κλίκα και κλίκα και κλίκα. Έχουμε βρει τώρα μια λέξη, την κάναμε καραμέλα. Εντάξει, παιδιά, αυτό εντάξει. Δεν είναι ωραίο, δεν είμαστε κλίκα. Εμένα ήδη μου χάλασε η μέρα μου. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δεν είμαι ότι. Ξέρεις κάτι, αν δεν το έβλεπα αυτό χθες, θα σου λέω εντάξει, και δεν δίνουμε σημασία, έγινε ό,τι έγινε. Επειδή ηρεμήσαμε κιόλα. Και θα το συνέχιζα. Γι' αυτό το λέμε, επειδή ηρεμήσαμε, μην ξαναγίνει. Ναι, αλλά μετά τα χθεσινά που είδαμε, το ότι γίναμε επίκεντρο για κάποιο λόγο και εκτός σπιτιού στο και live. Στο το είδες εκείνη τη στιγμή. Το έβλεπα. Το είδες εκείνη τη στιγμή. Το έβλεπα, ναι. Ξέρεις πώς έχει αλλάξει η ψυχολογία, όταν τον βρήκα την προηγούμενη Δευτέρα, τον βρήκα ακριβώς εκεί. Στην πιθανότητα τώρα που μπήκε εσύ τώρα, με κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Δεν μιλάει σε άνθρωπο. Δεν μιλάει σε άνθρωπο. Τώρα τον βλέπεις, γελάει καμία σχέση, άλλους ανθρώπους. Τώρα περιμένω και τον άλλον. Τελείως. Περιμένω και τον άλλον τώρα. Σα περιμένω με τη σειρά τώρα. Τι έκανε εσύ, πώς ήσουν. Μες στις άκρες αναρωτιόμουν για σένα και την Άννα που ξέρω ότι... Τα συζητούσαμε με την Άννα. Η Άννα με το που μιλούσε, τα μάτια της κόκκινα. Βρουκώναν. Ναι. Εντάξει. Χαλαρά. Ελπίζω τώρα να πάρει λίγο το πάνω της. Εγώ το ελπίζω. Χάρη και βγήκε αγαπημένη παίκτρια του κόσμου την προηγούμενη εβδομάδα. Ανέβηκε η ψυχολογία. Ναι, ανέβηκε η ψυχολογία της λίγο. Με την Κατερίνα ήμασταν, με την Άννα και την Κατερίνα τα πιο πολύ μαζί. Τι γελάω. Δεν ξέρω. Γελάω, ρε. Δεν κάνω να γελάω. Μπορείς. Δεν κάνω να γελάω. Δεν μπορώ να γελάω. Μπορείς. Μπορείς, πώς δεν μπορείς. Ρίον, εγώ δεν μπορώ να γελάω. Εντάξει, τουλάχιστον από όλο αυτό βγήκε και μια τάκα που τη λέμε τώρα και γελάμε να πούμε. Είχαν πεθάνει δική μου, ξέρεις, η μαμά μου. Τον Παύλο, δεν μπορώ να γελάω. Κοίτα, ήμουν λίγο στόχος. Άννα, δεν ήσουν στόχος ποτέ. Δεν θα σε ψήφιζε καμιά μας και στο έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι ένα μέγιστο ψέμα που το έχουν δημιουργήσει κάποιοι άνθρωποι. Απλά προφανώς επειδή θέλουν να σε στηρίξουν και δεν έχουν άλλο τρόπο. Ακουγόταν το όνομά της, ρε παιδί μου, σε διάφορα σκηνικά. Ακουγόταν το όνομά της, επειδή αυτοί οι άνθρωποι που δημιούργησαν όλο αυτό ανακάτευαν το όνομα της Άννας. Η οποία εν τέλει ίσως να μην είχε καμία συμμετοχή, έτσι, σε όλο αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει πάντως από εδώ και πέρα. Εντάξει, η Νέρτζι είναι φίλη μου. Χαίρομαι, ρε παιδί μου, που ήρθε. Ναι, αγάπη μου, δεν είπαμε ποτέ να μην είναι φίλη σου ή κάτι τέτοιο. Ναι, αλλού θέλω να το πάω. Καταλαβαίνω ότι εσείς είστε κάπως αυτή τη στιγμή και ότι δεν χαίρεστε. Και καλά κάνεις που δείχνεις αυτό που νιώθεις και δεν το παίζεις σε... Δεν θα το παίξω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Θέλω να διατηρηθεί η ηρεμία. Έτσι κι αλλιώς η αλήθεια μπορεί να είναι και κάπου στη μέση. Εγώ πάντα έχω αυτό το σκεπτικό. Ωραία. Η κάθε μία έχει τη δικιά της την πλευρά. Νομίζω ότι έχουμε χάσει, παιδιά, την ουσία. Το νόημα του παιχνιδιού. Ακριβώς. Παίρνω τόσα σχόλια για αυτό το πράγμα. Και εγώ επίσης. Και έξω που βγήκαμε, συνέχεια με σταματούσε στον δρόμο και λέγανε ρε, παιδιά, έχουμε βαρεθεί να σας βλέπουμε να μαλώνετε. Συζητάτε και λέτε για στρατόπεδα. Ναι, ρε, παιδιά. Αντί να σκεφτείτε
να πείτε, ρε παιδί μου, για αυτό που σας αρέσει, να του κάνετε μια έκπληξη, να το διεκδικήσετε, να πείτε ωραία πράγματα, να μας κάνετε να ερωτευτούμε ξανά. Το μόνο που κάνουμε είναι οι ντρικές, η Έλενα με τη Ζένια, η Άννα γιατί κλαίει και στεναχωρήσανε. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το νόημα του παιχνιδιού. Θέλω λίγο να το φτιάξουμε. Ρεμίστανε τα πράγματα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αλλά είναι στο χέρι ολονών μας. Κατάλαβες. Όμως να υπάρχει και μία πρόθεση από όλες τις πλευρές. Κατάλαβες. Γιατί αν τώρα έρθει, ας πούμε, και πάλι χωριστούμε στα δύο. Ρε φίλε, εντάξει. Κοίταξε. Από την πρώτη εβδομάδα ήσασταν εσείς πιο κοντά και εμείς πιο κοντά. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που έγινε κάτι τώρα. Στο σπίτι δεν ήμασταν έτσι. Στο σπίτι δεν ήμασταν ποτέ χωρισμένοι. Εγώ, ας πούμε, την έτσι και εκτός σπιτιού και εδώ. Ήμουν μια χαρά. Ξαφνικά δημιουργήθηκε αυτό. Καταρχήν, όφη τα πηγαίνουμε πάντα καλά. Αυτό ακόμα σου και. Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω για την πρώτη εβδομάδα, γιατί μετά γίνανε αυτά που γίνανε, γι' αυτό δεν αναφέρομαι στα επόμενα γεγονότα, γιατί δεν ήμουν εκεί. Όχι, γίνανε την τρίτη. Δεν ήμασταν καλά, δεν τα πηγαίνανε. Που δεν καλά, ναι, και είναι λογικό να πηγαίνει. Ρε παιδιά, μάθει να γίνει όλα αυτά. Συγγνώμη κιόλα, αλλά εγώ δεν θα είμαι. Και στο έξω από το σπίτι. Και δεν θα είμαι καλά για να το παίξω καλά εδώ πέρα και έξω, δεν θα σα μιλάω. Όπω νιώθω εδώ, θα είμαι και έξω. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Αλλιώ θα ήμουν αντιπρόσωποι. Βλέπω το... Είσαι αρχηγός. Υπήρχαν κάποιες αλλαγές τώρα, δεν ξέρω. Αυτό... Αγαπημένος παίκτης. Popular. Βγήκε ο Παύλος, νίκησε, πήρε το έπαθλο ο Παύλος. Α, αλήθεια. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Άμα θες να το ζητήσεις δανεικά. Να το ζητήσω δανεικά. Κοίτα, μετράει μέσα μου, αλλά σίγουρα δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Να ξεγράψεις όλα αυτά που έχουν συμβεί. Εγώ δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω καθόλου. Αλήθεια. Ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή, την καλοδέχτηκα, νομίζω ότι της μίλησα. Ναι, μα ήσασταν πάρα πολύ καλά. Όλες βασικά ήμασταν. Την υποδεχτήκαμε όλες καλά, δεν είναι... Ναι. Και όντως έδειχνε ότι σας συμπαθεί και τα λοιπά. Αυτό. Και το έκανε τελικά μόνο και μόνο για να μην την ψηφίσουμε. Και αυτό είναι υποκρισία. Και χειρισμός. Είναι κάποιο είδος στρατηγική. Συμφωνώ. Ναι. Εγώ θεωρώ πως δεν είναι κακό να υπάρχει στρατηγική, το έχω πει. Και μπορεί εγώ να, μπορεί να είναι στρατηγική, ας πούμε, εσύ να πας να φτιάξεις ένα ξέρω εγώ, φαγητό για τον... Ναι. Αλλά είναι καλή, μπράβο, από την καλή τη μεριά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Για καλό. Για καλό. Μα εννοείται, μα όλοι έχουμε μια στρατηγική για να πετύχουμε τους στόχους μας, ακόμα και εκτός σπιτιού, στη ζωή μας. Ναι. Έχουμε στρατηγική και το είπα και στον καλά. Αλλά άλλο έχω στρατηγική για να πετύχω ένα προσωπικό μου στόχο και άλλο έχω στρατηγική για να πατάω τους άλλους για να ανέβω εγώ. Αυτό. Να σε χαιρετήσω ή... Όχι. Δεν με χαιρέτησες στα τελευταία live σου. Τι? Δεν με χαιρέτησες, λέω, αρκετά στα τελευταία live σου. Στα τελευταία live μου. Mm. Όχι, δεν έκανα live δικό μου. Έκανα ένα live με τον Κοπηδάκη. Έτσι τρεπε, δεν μου νομίζω το ίδιο πράγμα. Ναι. Συγχαιρέτησα. Τι λέει, τι είπα, γεια σου Φιλιππέ. Όχι, σου λέω τι μου είπανε, γιατί εγώ αυτό κάνω συνήθως. Λέω ό,τι μου λένε οι άλλοι. Όχι, δεν σε αναφέραμε καθόλου. Ανέφερε ο Κοπηδάκης στα τις ψηφοφορίες τις δικές μου, ξέρω, αυτά που ρωτούσαν. Εντάξει, ναι, αυτά. Το ζει ο Κοπηδάκης. Το ζει, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Το τρολάρι φουλ. Όχι. Φουλ. Ό,τι ήρθε, ρε. Ο Παύλος και ο Αλέξανδρος με υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Φάνηκε ότι τους έλειψαν δηλαδή και περιμένουν πώς και πώς και τον Τζόνι. Τώρα οι υπόλοιποι τους βρήκα όπως λογικό ήταν να τους βρω, δηλαδή ούτε πολύ μιλούσαν, ούτε πολύ πλησίαζαν. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Έλα! Γεια σου, Νέρτζι! Ζά! Τι κάνετε! Έχω βάλει και το ψηλό σήμερα, δεν βολεύομαι. Τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες, είμαστε σίγουροι ότι θα πεις. Ποια μιλάει, τι κάνεις? Oh my god! Καλώς ήρθες! Η αλήθεια είναι ότι όσο έλειπε η Νέρτζη, τα πράγματα είχαν ηρεμήσει. Τα κορίτσια με τα οποία μίλησα μου είπαν ότι κατά την άποψή τους δεν υπάρχουν κλίκες, απλά ατομικές συμπάθειες και εμπάθειες αντίστοιχα.
Ευελπιστώ τώρα που γύρισε η Νέρτζη να μην γίνουν πάλι τα ίδια, γιατί έχουμε όλοι ηρεμήσει και θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η ηρεμία. Πώς ήσασταν μια εβδομάδα χωρίς εμένα, θέλω να μου τα πείτε όλα. Πάρα πολύ ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ηρεμήσαμε, μην λέμε ψέματα. Μου είπαν και οι δίπλοι ότι ηρεμήσαν τα πράγματα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είχαμε ηρεμήσει πάρα πολύ. Τέλεια. Δεν υπάρχει ήχημος. Κερνάω. Υπάρχει φλούτο. Τέλεια. Με περίμενε. Ένα κάνω. Μία. Αν μου λέγανε τι θα άλλαζε την περασμένη εβδομάδα, θα έλεγα ότι θα προτιμούσα να μην είχε πει ποτέ η Θεοδόρα και να έμπαινε η Νέρτζη, παιδιά, αλήθεια. Κατευθείαν. Yeah. Εδώ ήθελε break η Έλενα. Έφυγε μια μέρα. Τι break. Από μένα. Να άλλαζε όλο αυτό εδώ. Αυτό το δήλωσα κάποια στιγμή. Όχι, ρε, τώρα και καλά λέω. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά δίπλα. Το περίμενα, δεν το περίμενα. Σοκαρίστηκαν. Είπαν ότι περίμεναν Τζόνι ή κάποιον παλιό παίκτη, δεν ξέραν τέλος πάντων. Τη φάτσα του Βασίλη, εγώ είδα με το που. Σε έδειξε λίγο. Σε έδειξε. Του πανίστη την πόρτα και ο Βασίλη. Έχει γουρλάσει τα μάτια. Ο Βασίλη ήταν πολύ χρηστικό ώρα. Έχει φλάκα. Καθότσα και του λέω. Ήταν ήον. Ήταν όλοι μαζεμένοι στο ήταν μαζεμένοι. Εντάξει, κάποιοι ήταν στην κουζίνα, ρε παιδί μου, αλλά ήον Βασίλη είχαν πλάκα γιατί στην κυριολεξία είχαν μείνει άφωνοι. Λέμε, παιδιά, είχατε μείνει άφωνοι. Χάσατε τη λαλιά σα. Το περιμένατε για την Έτζη. Όχι. Πώ, με τι κοινό από πού. Έλα, ναι. Εγώ στο βγήκε, βγήκε πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη. Ο αγαπημένος παίχτης του κοινού είναι εκτός σπιτιού, είπε η Μαρία. Και εγώ περίμενα... Φαντάστηκα τι έλεγε τον Τζόνι, γιατί εντάξει, έχει ένα κοινό. Έβαγες. Και εγώ για τον Τζόνι, το είπα πριν κιόλας. Δεν έβαγες. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να βγάλουν πιο πάνω την Έρτζη από τον Τζόνι. Και να μην μπει η Τζόνι. Εντάξει, και κι άλλα πράγματα ήταν περίεργα, αλλά εντάξει. Εγώ λέω απλά να μην ασχολούμαι καθόλου. Καλά, οκ, ναι. Δεν γίνεται να μην γυρίσει η Τζόνι που έχει πολύ πιο μεγάλο κοινό. Και μ' αρέσει που λέω ας μην ασχοληθούμε γιατί δεν έχει νόημα και εξηγήσει. Εντάξει. Μια συζητησούλα κάνω. Καλά, εντάξει, ναι, απλά. Στη φάση που είμαστε τώρα, νομίζω ότι όλα είναι εντελώς περίτα. Εγώ, το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι πώς θα μοιραστεί το σπίτι μετά. Ναι, με ενδιαφέρει αυτό. Μένα με ενδιαφέρει να πει την έννοια. Τώρα, ναι, πώς θα μοιραστεί. Ακριβώς γι' αυτό. Θα γίνουν τα ακριβώς γι' αυτό λέω. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Επειδή πρέπει κάπως να μοιραστεί. Σταμάτα να μην κάνεις παρέα με το γλαστράκι εκεί πάνω, βλέπεις. Μην κάτσεις εκεί πάνω, να ζήτω. Και τώρα που πήγες δίπλα και δεν ήταν ο Τζόνι. Καταρχήν, εγώ νόμιζα θα είναι ο Τζόνι. Δηλαδή, στην αρχή, μπαίνοντας, νόμιζα θα τον βρω. Ότι γιατί θα έρθει και αυτό σήμερα, άκουσα ότι θα μπει ο Τζόνι. Οπότε λέω λογικά πες να μπει πρώτος. Ναι. Έλα που δεν τον. Πάντως, εφόσον ήσασταν και δύο έξω, επειδή ρώτησα και έμαθα, δεν υπήρχε κανένα απαγορευτικό και κανένα όρο που να μην επιτρέπει να κάνετε και κάτι έξω. Ναι, το ξέρω. Απλώς δεν έτυχε γιατί ήμασταν και μια εβδομάδα μόνο. Και είσαι και Θεσσαλονίκη, εσύ. Και είμαι Θεσσαλονίκη, ναι. Αυτό. Και όταν... Δηλαδή δεν χρειαζόσασταν να αναφερθείτε, αν θα ξαναμπείτε όχι, γιατί μπορούσα να το συνεχίσετε κανονικά και έτσι. Ναι, κανονικά. Και μετά θα μπορούσα να έρθουν πίσω. Και μετά μπορούν να έρθουν πίσω. Δεν υπήρχε λόγος. Α, ναι. Ναι, ναι. Α, δεν έχει σημασία που είναι εφόσον έτοιμο ζευγάρι, τότε μπορεί να ξανάρθει. Είναι έξω και δύο. Okay. Από τη στιγμή που είμαστε έξω, ναι. Απλά... Δεν ξέρω αν θα ξαναμπούνε, τι δεν θα συνεχίσει. Εγώ νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Εμείς άμα δεν επιστρέφουμε στην. Δεν είμαι εκτός ενημερών κανείς αν θα ξαναμπούν ή όχι. Τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το θέμα. Όλο χρόνο. Επειδή ήταν στεναχωρημένη την Παρασκευή. Της έχω πάρει ένα συμβολικό δωράκι. Δεν νομίζω ότι. Ξεκίνησε. Όχι. Όχι. Όχι έτσι όπως το λες, φίλε. Αλλά. Ανθρώπινο εννοείς. Δηλαδή και φίλοι μου. Και φίλοι μου να ήταν και την έβλεπα έτσι. Κατάλαβα, δεν ξεκίνησε, έχουμε ακόμα. Ξεκίνησα, αλλά. Κάνε τον πρόλογο, το λέω αλλιώς. Για να μην ξεκινήσεις. Ναι, και φίλοι μου να ήταν και να είχε παρεξηγηθεί και να έχει στεναχωρηθεί. Εντάξει. Θα τη έκανε το ίδιο δώρο σε μία φίλη σου. Ναι, δεν είναι κάτι. Κατάλαβα, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Και έχει κάνει τατού που θα είναι sorry, Ολυμπία, δεν το εννοούσα. Φαντάζεσαι.
Οπότε ελπίζω να μην συνεχίσετε κάποια ένταση. Δύο λεπτάκια. Πείτε ό,τι θέλετε μετά, απλά για να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση. Και επειδή εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι τη βδομάδα που έφυγε η Νέριζα τα πράγματα ηρέμησαν, γιατί μιλήσαμε με τα κορίτσια και τα κορίτσια δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάποια κλίκα ή κάποιο στρατόπεδο. Θεωρούν... Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η Άννα, ότι άμα η Κατερίνα μου είπε ότι γενικά δεν το πίστευε. Η Άννα είπε ότι αν ψηφιστεί, παράδειγμα, από όλους μέσα σε ένα σπίτι, ναι, αυτομάτως θα πει ότι ναι, υπάρχουν. Άρα υπήρχε πάλι κλίκα, θα το ξαναπούμε ξανά μετά από την αρχή, ότι υπήρχε κλίκα απέναντι στη Ρένια και στον Αντώνη, απέναντι στην Ολυμπία και στον Ιον και μπουρ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 
καθόλου. Μάλλον είναι το θέμα μας, δεν είναι η κλίκα. Είναι ότι απλά χθες για να λες ότι εγώ έχω κάτι απέναντί σου αυτή τη βδομάδα και δεν ξέρεις τι και δεν το έχω τελειώσει και εσύ σε κομπλά απέναντί μου. Γιατί δεν ισχύει και το αντίθετο, ούτε εσύ σε κομπλά απέναντί μου. Γιατί απέναντι μου τώρα που μπήκα, εννοείς. Ναι, γιατί χθες έγινε το live που έκανε πάλι να ξεκινήσουμε. Καταρχάς δεν είναι live. Τι πάλι σε κάποιο site. Δεν θέλω να το κάνω. Όχι, δεν μιλάμε στο site, ούτε δύο στο Γιάννη και στην Αργυρό. Στο Γιάννη και στην Αργυρό έκανα που με βάλουν στο live. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να του διαφημίζω όμω, okay. Γιατί αυτοί διαφημίζονται από εμά αυτή τη στιγμή και μόνο. Εντάξει, ήταν μέρο αυτού του παιχνιδιού. Ναι, ήταν. Βαζίσουν τον έρωτα του εκτό όμω, γιατί γι' αυτό παλεύανε. Εντάξει. Περιμένει πώ και πώ τη στιγμή που εμεί θα τσακωθούμε όλε μαζί και δίπλα, γιατί έχουμε μπει για το έπαθρο και τα λεφτά. Είπα ότι πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν κλίκες. Όχι, σου λέω ότι είπε στο λεφτό. Είπα, το είπα ότι από τη στιγμή. Μα δεν είπα κάτι καινούριο. Είπα ότι από τη στιγμή που πιστεύω ότι υπάρχουν κλίκες, λέω τι θα γίνει όταν κάποια άτομα που εμείς θεωρούμε ότι θα φύγουν από αυτό το σπίτι, τι θα γίνει μετά. Τέλος πάντων, δεν τα έλεγε έτσι. Έλεγε ηρωνικά την αρχή του λέει μέχρι το τέλος. Τελειώνει εδώ. Είπα ξεκάθαρα για κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Δεν ανέφερα κάτι για πρώτη φορά. Το συνεχίζει και εκτός σπιτιού και live και στον κόσμο και δημοσιογράφο. Καταρχήν στο live, γιατί δεν ανέφερα κάτι το οποίο δεν το ξέρει ήδη ο κόσμο. Όσον είμαι σε ένα σημείο. Το έχει ξαναφέρει μια φορά, δεν χρειάζεται δεύτερη και τρίτη. Το καταλαβαίνω. Ρωτάει τη γνώμη μου ο Κοπηδάκης και το απαντάω. Δεν πήγα μόνη μου και έκανα live και έκανα. Okay. Είπα τη γνώμη μου για κάτι που με ρωτάει. Γιατί με ρωτάει ο Κοπηδάκης και μου λέει για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πράγμα και το απαντάω. Μου το απάντησε λοιπόν και σε αυτό το πράγμα. Για να απαντήσει τον Κοπηδάκη και να συμμετάσχει. Σε όποιο θέλω θα απαντήσω. Σε όποιο site θέλω θα βγω να κάνω live. Σε όποιο θέλω να μπω να απαντήσω. Για ποιο λόγο τη απλάνη να μιλάει για εμά και να περιμένει απάντηση για εμά. Και πάλι. Δικαίωμά τη, απλά και μην περιμένει. Και ονόματα ένα-ένα. Πρώτα ναι, δικαίωμά τη, απλά μην περιμένει και μην μπει αύριο μεθαύριο στη Μαρία ή δεν ξέρω κι εγώ πού, ότι εμείς δεν είμαστε καλά απέναντί της και εκείνη είναι. Γιατί δεν ισχύει ούτε μία μεριά, ούτε δύο. Τουλάχιστον εντάξει, ούτε εμείς, είμαστε ούτε εσύ είσαι καλά. Σε φάση normal, αν θέλετε, από άποψη διαβίωση, εγώ το λέω. Όχι, δεν κατάλαβα. Αν θέλετε να, είμαστε, να μην μιλάμε στο σπίτι για να είμαστε σε φάση μαλωμένα. Δεν είμαι την πρόσωπη ενέργεια όμως να κάθομαι να γελάω, να κάνω πλάκες μαζί σου ή να πω προσωπικά. Είπα εγώ να κάνεις πλάκα μαζί μου, δεν σου είπα ξαφνικά να ξεκινήσεις σου μέρα όλα μαζί. Είναι άλλο το είμαστε σε ένα σπίτι, οπότε αυτή τη στιγμή συμβιώνουμε με κάποιους ανθρώπους. Αν θες, μπορούμε να μιλάμε καν. Δεν κατάλαβα. Αυτό είπα και εγώ πριν στα κορίτσια. Αν δεν θες, δεν είναι πολύ. Όχι, είπα ότι επειδή ακριβώς έχουμε τρόπους και δεν είμαστε, δεν γεννηθήκαμε να πούμε σε βάρκα. Και επειδή. Οκ, θα συνεπάρξουμε. Είμαστε σε σπίτι, παιδιά. Θα ανταλλάξετε μια κουβέντα και έω εκεί. Αυτό. Απλά εμένα έχουν πειράξει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είπα εγώ κάτι αντίθετο, ότι θα μπω στο σπίτι και θα είμαι παρέα. Όχι, για μένα. Η Ρένια τοποθετήθηκε και είπε ότι εγώ δεν θέλω να παιδί μου πολλά. Τέλο. Γιατί δεν είμαι διπρόσωπο. Και πολύ καλά έκανε. Θα συμφωνήσω κι εγώ με την Ρένια. Δεν έχει να κάνει με διπροσωπή αυτό το να λε ένα γεια και μια κουβέντα. Άλλο αυτό είναι το μεγένε σου. Αυτό το κάνει και όχι, έτσι λειτουργώ εγώ. Δηλαδή, αν εσύ έρχεσαι, σου λέω εσένα τώρα παράδειγμα έτσι και μου κάνει. Εντάξει, μια αν εσύ λοιπόν έρχεσαι και μου κάνεις αυτό, δεν μπορώ εγώ και να συζητήσουμε μετά από ένα μήνα. Να με. Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά. Έστω. Ναι, okay. Έστω. Θεωρώ πως τα κορίτσια είναι έτσι όπως τις άφησα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα όπως δηλώνουν. Απλώς ενδεχομένως δεν υπήρχαν άλλες αποκαλύψεις ή γεγονότα. Οπότε γενικά το σπίτι ήταν πιο ήσυχο και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό και εγώ θέλω να είμαστε ήσυχα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω, επειδή με τα κορίτσια έχουμε μιλήσει και τα έχουμε βρει, δεν θέλω να διαχωριστεί πάλι το σπίτι στα δύο. Το θεωρώ εντελώς γελί όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε μπει για άλλους λόγους, μάλλον τελικά. Τα λεφτά είναι μια ζωή. Στην ουσία θέλει να το διαχωρίσουμε. Όχι, αυτό πάλι δεν υπάρχει. Θα σου πω, όχι, αυτό το λέω εγώ. Ότι εσείς δεν έχετε πει για τα λεφτά, γιατί εφόσον ήσασταν και δύο εκτός παιχνιδιού και βρήκατε ένα τον άλλον, θα μπορούσατε ξεκάθαρα να το συνεχίσετε έξω. Επιλέξατε όμως και θέλατε και κάνατε
τρελό πρόμο στον κόσμο για να σας βάλει μέσα. Άρα και εσείς έχετε πρόμο. Στόχο. Ούτε άρα, καν live ναι. Δεν έχουμε κάνει. Έχετε κάνει τρελό πρόμο. Καλά, αυτό είναι εμπασιφανές. Όχι, αλλά το έγινε μάλλον το πρόμο. Όχι, έχετε κάνει τρελό πρόμο και με τα story και με τα αυτά και με ο Αμπατζόπουλος. Το ίδια, τα ίδια story εγώ ανεβάζω, τα βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Okay. Και νομίζω και αρκετών από εδώ μέσα. Τέλος πάντων, και το θέμα είναι. Δεν απαγορεύεται το να πεις ένα story ότι ξέρεις κάτι, να γράψεις. Ο κόσμος μπορεί να σε βάλει μέσα με τον ίδιο τρόπο που του λες ψηφίστε. Όχι, απλά σου λέω ότι λες ότι θα σκοτωθούμε εμείς για τα χρήματα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν είπα ότι θα σκοτωθείτε για τα χρήματα. Είπα ότι θέλω να δω όταν θα φύγουν κάποια άτομα από το σπίτι συγκεκριμένα, τα οποία θεωρητικά, όπως λέω κατά τη δική μου πάλι γνώμη, είναι στόχος. Λέω όταν φύγουν αυτά τα άτομα. Λέω, όταν λοιπόν φύγουν αυτά τα άτομα, πες ότι απλά διαφωνείς και τελειώνει εκεί. Όταν αυτά τα άτομα φύγουν, ωραία, δεν έχει σημασία, λέω εγώ αυτό που είναι να πω. Ό,τι θέλω να δω τι θα γίνει μετά. Αυτό είπα. Δεν υπάρχουν για μας κλίκες εδώ. Αν εσύ θέλεις να έρθεις και να δημιουργήσεις πάλι μια κλίκα, είναι δικό σου θέμα. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το θίασο, τέλος. Okay. Σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Εγώ τα έχω καλά με όλες. Με άλλες μπορώ να μιλήσω λίγο παραπάνω και να πω δυο παραπάνω προσωπικά. Με άλλες λιγότερο, με άλλες τα τυπικά. Ωραία. Okay. Τελειώνει εκεί, δεν έχω κάτι να χωρίσω, αλλά όσον αφορά τα λεφτά, θα μου επιτρέψεις να σου πω και τη δική μου γνώμη, είναι ότι εφόσον αν εγώ είχα βρει πραγματικά τον έρωτα και ήμουν έξω με τον σε έρωτα. Σε ένα μήνα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω βρει τον έρωτα και θα πάω να συμβιώσω. Σου λέω, ρε, σου λέω. Αφενός, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη και ο Τζον είναι στην Αθήνα. Σου λέω εκ των πραγμάτων έτσι δεν είναι καν έρωτα. Με τον οποίο. Δεν είναι καν έρωτα αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε ότι θα συμβιώσουμε στον ένα μήνα. Μα δεν είναι καν έρωτα, προφανώς είναι λογικό. Θα έχετε το περιθώριο να γνωρίσετε έξω πολύ καλύτερα από εδώ που είναι 10 λεπτά ή 20 λεπτά. Δεν κρίνω το γεγονός ότι γύρισες. Αυτό κρίνεις. Όχι. Σου λέω όμως ότι γύρισες γιατί έχεις και συμβάσει. Μα το κρίνεις. Μα αφού λες αυτή τη στιγμή ότι μπήκες. Μία λέει δεν είναι αληθινός έρωτας, η άλλη λέει νίκησε τα λεφτά. Είπα ότι είναι λογικό αυτό που λες ότι δεν είναι έρωτας. Αυτό τι θα πει, με βάση το μικρόχρονικό διάστημα. Εγώ λέω ότι με βάση το μικρόχρονικό διάστημα δεν έχω αγαπηθεί. Αυτό το λέω. Εγώ τον έρωτα το βγάζω σαν το λέω σαν ενθουσιασμό. Οπότε έρωτας θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή για εμένα και Τζον. Ναι, θεωρώ ότι το ερωτικό κομμάτι είναι κάτι που φεύγει κάποια στιγμή. Και αν συνεχίσεις με κάποιον είναι επειδή ταιριάζεις. Εγώ άλλα λέω ότι επειδή μίλησες για τα χρήματα και το έπαθλο και εσύ με τον Τζον γι' αυτό έχετε μπει. Ξεκάθαρα πράγματα και τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όλοι λίγο πολύ έχουμε τους στόχους μας. Άλλοι είναι το έπαθλο, άλλοι είναι να βρουν μια δουλειά μετά, άλλοι να κάνουν φωτογραφίες. Άρα όλοι έχουν μπει. Άρα γιατί το λες αυτό σαν να δικάζεις. Όχι, μα δεν δικάζω κανέναν. Απλά σου λέω ότι μην δικάζεις εμάς και λες ότι έχουμε μπει. Μα δεν δικάζω εκείνη την ίδια στιγμή. Μα την ίδια στιγμή εγώ επιβεβαίωσα και είπα ότι όλοι έχουν μπει λίγο πολύ για τα χρήματα και ότι είναι κάτι το οποίο είναι επαγγελματικός λόγος που είσαι εκεί. Δεν έχεις μπει. Άρα έχεις πει και εσύ για τα χρήματα. Αφού μόνη μου το είπα, αφού επιβεβαίωσα και είπα ότι. Να σκοτωθώ ως προς τι. Αυτό είπα μόλις επιβεβαίωσα ότι όλοι μπορεί να έχουν μπει γι' αυτό και το θέμα είναι ποιος θα πατήσει σε ποιον. Εγώ λέω δεν πατάω σε κάποιον. Αυτό είπα. Άσχετα από το αν έχω μπει και εγώ για τα λεφτά. Αυτό είναι άσχετο. Μα πάτησε σε μια κλίκα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σου λέω ότι απλά επιβεβαίωσα για κάτι που κατά εμέ και κατά τον κόσμο, γιατί έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα που υπήρχε. Όταν είναι 7 άτομα, 7 και 7, και έχουν δημιουργηθεί και 3 ζευγάρια, 4 πόσα είναι. Είναι λίγο δύσκολο να. Δηλαδή τα περιθώρια στενεύουν. Οπότε αναγκαστικά θα πέσει σε αυτή την παγίδα του να θέλει να διεκδικήσει το ίδιο άτομο. Δεν είναι. Δεν είναι παραλόγο και τόσο. Δεν είναι παραλόγο καθόλου. Για μένα αυτό δεν είναι. Όταν ήρθα εδώ, δεν είπα ότι δεν θα διεκδικήσω ένα άτομο το οποίο θα το διεκδικήσει και κάποιο άλλο. Γιατί εκεί πέρα είναι σαν να λέω δεν ήρθα να παίξω. Ήρθα για να μην παίξω. Ναι. Αλλά ένα άτομο το οποίο είναι σε σχέση, όχι εκεί δεν θα το διεκδικούσα γιατί θα το άφηνα και στην έξω ζωή το ίδιο θα έκανα. Σε ένα άτομο που είναι σε σχέση, ναι. Ναι, δηλαδή δεν θα ήθελα να μπω ανάμεσα. Καλά, είναι πολύ άσχημο κιόλα. Έτσι τώρα. Θα έπρεπε να μου αρέσει πάρα πολύ. Για τη συνείδησή σου είναι ότι χειρότερο, όχι. Για τη συνείδησή σου. Σου μιλάω για εμένα. Και αυτά που βλέπω στις official σελίδες, και ας μην πιαστούμε από site του καθενός και διαφημίζουμε τον κάθε hacker, ας δούμε την official σελίδα του Power of Love GR στο Instagram που φαίνεται ξεκάθαρα. Ποια είναι η θέση ο του καλός, κόσμου. Αυτός που θα σε υποστηρίξει, δεν μπορεί να πω κάτι, αγάπη δεν μου, δεν θα κάτι να σου γράψει κάτω από τα τέτοια. Μα αυτό σου λέω, άσε μένα, αυτό σου λέω. Κάτω από τα site είναι ο άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει αντιμετωπίζει κάποια θέματα με τον εαυτό του, δεν τα έχει καλά, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, να ασχοληθεί. Και ναι, κάθεται και γράφει τα θετικά. Άσε αυτός που τα γράψει τα θετικά, δεν θα τα γράψει σε εκείνο. Θα σου μιλάω κάτι ή απλά θα πει να σε ψηφίσει. Σου μιλάω, άσε το δικό μου προφίλ που λες ότι επειδή είναι δικό μου. Δεν κατάλαβα τι είναι. Σου λέω για το powerofloved.gr, όπου οι άνθρωποι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν είναι ότι σχολιάζει αν είσαι όμορφη, είναι άσχημη, είναι. Δεν ακούς. Δεν ακούς. Μα δεν ακούς, πατάς πάνω μου. Όχι, γιατί μα πατάς πάνω μου, σου έχω πετάσει δύο φορές και δεν καταλάβαινες τι σου έλεγα. Ο κόσμος λες έχει ψυχολογικά γι' αυτό πέρα. Αυτό, όχι, αυτό το είπες εσύ.
Αυτό το πιστεύω. Εγώ δεν είπα ότι ο κόσμος έχει ψυχολογικά. Λέω ότι ο κόσμος που κάθεται και γράφει αρνητικά είναι επειδή προφανώς δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί ή δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Γιατί αυτός που θα σε ψηφίσει και θα σε στηρίξει θετικά δεν θα μπει στη διαδικασία να σχολιάσει. Κατάλαβες. Απλά θα σε ψηφίσει, θα σε στηρίξει ή δηλαδή, θα σε στείλει ένα μήνυμα. Δηλαδή αυτοί που σχολιάζουν θετικά ως προς εμένα θέλουν να σχολιάσουν αρνητικά, άρα ψηφίζουν θετικά. Για να μην φανεί ότι θέλουν να σχολιάσουν αρνητικά. Δεν κατάλαβα τι λες. Μόλις τώρα λες ότι αυτοί που θέλουν να σε σχολιάσουν θετικά δεν θα το κάνουν καν και θα μείνουν άρα αυτοί που σχολιάζουν ένα μήνυμα θα σε σχολιάσουν θετικά κάτω από τη φωτογραφία σου και μπουρμπούρου. Αν κάποιο δεν σε γουστάρει, θεωρώ ότι δεν θα μπει καν στη διαδικασία να σε. Αν τα έχει καλά με τον εαυτό του, απλά δεν θα σε ψηφίσει, δεν θα μπει να παρακολουθεί το live σου ή κάτι. Δεν θα μπει να σε σχολιάσει. Εγώ για άλλο αυτό είναι κακοήθεια. Ναι, εγώ μιλάω και αυτό είναι κακόβουλο. Και είναι διαφορετικό. Ωραία, εγώ για άλλο πράγμα όμως λέω. Μάλλον το λέμε για άλλα πράγματα. Ναι, εγώ δεν μιλάω για τα σχόλια τα απλά που μπορεί ο καθένας να μιλάει προσωπικά για σένα, για μένα, για τη Ρένια ή οτιδήποτε. Ναι, αυτό σου λέω για μια γενικότερη εικόνα του παιχνιδιού που τοποθετούνται πάνω σε κάποια ζητήματα. Δεν μίλησα ούτε ότι μιλάει ο κόσμος λέει για σένα, ή μπορεί να πει για μένα, ή μπορεί να πει για την Ολυμπία, για τον οποιοδήποτε. Έτσι. Αυτά όπως λες μπορεί να είναι κακόβουλο, ο καθένας θα βρει κάτι να πει για τον καθένα. Συγγείρε, παιδί μου, ενώ το πόσο έχει το 95%. Θετικό, έτσι δεν είπες. Θετικό και όχι μόνο λέω προς εμένα, λέω και ως προς τις official σελίδες μιλάω. Προς εσένα, λοιπόν το 95% είναι θετικό. Προς τα αρνητικά θα το πάμε. Προς εμένα, προς το λογαριασμό μου του Instagram, το 96% είναι θετικό. Χαίρομαι πολύ. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό σου λέω, δε στη σελίδα. Α, μιλάς προς εσένα. Όχι, αλλά σου λέω σε κάτω, μην πιστεύεις ότι για εμάς είναι όλα αρνητικά. Όχι μόνο με αυτό σου λέω. Σου λέω για εμένα, πες μας προθετικά. Το 95% είναι υπέρ της Νέμτζη. Και καλά κάνει. Αφού τα κατάφερε. Αυτό είπα, δεν είπα για το για μένα. Σου λέω στο δικό μου προφίλ. Το δικό μου προφίλ είναι το δικό μου προφίλ. Παραμύθια σε όλους, καλά έκανε. Μπράβο. Γιατί για μένα είναι παραμύθια. Εντάξει, αυτό γιατί έφυγε και. Εγώ όχι, κάτι αυτό που θα το κρίνει ο κόσμος την εβδομάδα που πέρασε, έτσι. Εντάξει, θα το κρίνω. Γιατί εμείς ενωθήκαμε και αυτοί που διαχώριζε το σπίτι σε δύο ήσουν εσύ. Δηλαδή τώρα ήρθα εδώ και σε διαχώρισε. Επειδή έκανε τώρα... τη συζήτηση. Όχι, κάνε τη συζήτηση. Πρώτον, μην γελάς ειρωνικά και δεύτερον. Δηλαδή, έτσι, πάει, όχι και τις δύο, ναι, μα κοιτάξτε, γιατί λες ότι το διαχωρίσω, να μου λες ότι και τώρα που μπήκα, εγώ θέλω να πούμε, έχω την όρεξη να διαχωρίσω το σπίτι. Όχι, ακόμα δεν έχει γενικά. Έχω κάνει διαχωρίζω κάτι. Όχι, περίμενε, μέχρι στιγμή. Για να μην υπονοείται, γι' αυτό το λέω. Να μην αφήσουμε να υπονοηθεί. Αν το κάνει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Άμα δεν γυρνάει και σου λέω ότι το πιστεύει ότι είναι. Μα το πιστεύω γιατί να μου αλλάξει τη γνώμη για κάτι το οποίο πιστεύω. Εσύ δεν θες να διαχωρίζει. Δεν τώρα, το διαχωρίζει, μόνο μου μικροϊδέα. Δεν κάνω κάτι πρακτικά όμως, Έλενα, επειδή έχω μια άποψη αυτή τη στιγμή. Αυτό σου λέει. Μα το πρακτικό είναι, αγάπη μου. Το να χάσεις και να λες η Έλενα παρακαλάει να μην την ψηφίσετε στην κουζίνα. Συγγνώμη λίγο, λοιπόν, είναι έτσι για μένα, ό,τι και να κάνει, εντάξει, θα φταίει. Αν θα φταίξει, θα φταίξει. Συγγνώμη, θα σας το πω χήμα, έτσι. Η Άννα, γιατί έχει προσωπικότητα, δεν έχει προσωπικότητα. Ναι. Ποια είναι η Έλενα, και το λόγιο της, και για μένα ακόμα. Βασικά, ποια είμαι εγώ, για να μην παρεξηγηθούμε. Ποια είμαι εγώ, να πάρω τη Ζένια, να πάρω την Ολυμπία, να πάρω και εσένα, να σας κάνω εγώ μαζί μια κλίκα. Ποια είμαι εγώ. Ναι. Εγώ δεν θα φταίω, θα κάνω τη δουλίτσα μου. Σοβαρά, μα δεν μιλάς τώρα. Γεια, συνέχισε τώρα την θετικότητα και τα χαμόγελα και όλα αυτά. Όπως και το αντίστροφο. Δηλαδή, παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι προσπαθούσαν να πούνε στον Άλεξ, ακόμα και η Μαρία στον καλά, ότι ξέρεις κάτι, σταμάτα με την Άννα. Και βλέπεις ότι εγώ ήμουν αυτός που το είπα. Ούτε εγώ ήμουν αρνητικός σε αυτό. Και γύρισα και είπα εκείνη την ώρα στη Μαρία και της λέω: εγώ το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά αυτό που λέει η Άννα. Και όντως η Άννα έλεγε αυτό που λέγα εγώ. Ναι, και εγώ αυτό του λέγα. Δηλαδή, επέμενε γιατί δεν είναι έτσι, γιατί πέρασε δύσκολα μά μου. Όμως, ήξερα, ξέρω και λίγο παραπάνω την Άννα και είδα όμως ότι έγιναν περιστατικά και διάφορα. Εγώ δεν ξέρω. Είδα ότι έγιναν περιστατικά και την προηγούμενη εβδομάδα που η Άννα τραβήχτηκε. Δεν είναι ότι ξαφνικά κάτι έπαθε, γιατί το είχε πει κιόλας. Αλέξη μου, δεν είναι ότι δεν σε βλέπω σαν φίλο μου, δεν είναι αυτό. Απλώς θέλω λίγο χρόνο περισσότερο να ξεπεράσω κάποια πράγματα. Και... Εγώ την είχα καταλάβει. Εγώ την Άννα την είχα ψυχολογήσει την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο σπίτι. Την καταλάβαινα και ήξερα γι' αυτό και του είπα να μην το αφήσει και να επιμείνει λίγο ακόμα. Πόσες φορές ήμουν εδώ, Άλεξ, και σου λέγα ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ότι τα βλέπει λίγο περίεργα, ότι θέλει την παρέα για να ξεχαστεί. Έτσι, μετά και εγώ και αυτό και τώρα το πάμε, ρε παιδί μου, τώρα καλά και έτσι. Εγώ χαίρομαι με αυτό. Χαίρομαι, δηλαδή. Μακάρι δηλαδή να σας βγει. Έτσι. Φυσικά ότι αν με δεις εμένα στεναχωρημένο, εννοείται ότι θα μου το πεις, δεν το συζητώ. Αν δεις ότι. Και να μην το καταλαβαίνω κιόλας, γιατί μπορεί να με παίρνει από κάτω και να μην το καταλαβαίνω. Ας πούμε τον Άλεξ, τον κατάλαβα κατευθείαν την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι λίγο του χάλασε και το πήρε πολύ προσωπικά. Το πήρε δηλαδή κατέβηκε η ψυχολογία του κατευθείαν. Φαίνεται δηλαδή ο άνθρωπος ότι άμα κάτι του χαλάσει την. Τη ζαχαρένια του φαίνεται. Ναι, έτσι, γιατί είμαι άτομο το οποίο ρε παιδί μου. Εκδηλώνει το πρόσωπό σου δηλαδή, το βγάζει, ναι. Κατάλαβες. Δεν είμαι ψεύτικος. Ναι, δεν.
Δεν είμαι ψεύτικος, ρε φίλε. Και εγώ έτσι, άμα κάτι δεν μ' αρέσει και κάπου, από κάπου στεναχωρηθώ, στην έκφρασή μου φαίνεται κατευθείαν. Δεν μπορώ. Δηλαδή, τι κάνω, δεν το κάνω ψεύτικα. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, αυτό είναι καλό πρώτα απ' όλα γιατί η κοπέλα που θα έχεις εδώ πέρα μέσα ή έξω από εδώ πέρα θα παίρνει από σένα αληθινά συναισθήματα, έτσι, και δεν θα είσαι poker face όποτε θέλω έτσι, όποτε θέλω αλλιώς. Γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τηλεπούρης από ό,τι έχεις καταλάβει. Το έχεις καταλάβει. Είμαι ο ιδανικός. Ο ιδανικός. Yeah. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ο τέλειος άντρας. Έτσι, yeah. 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 Εντάξει. Έχει ζήτηση. Ναι, αυτό μπορώ να το πω ότι έχω ζήτηση. Οι περισσότεροι πιστεύω εδώ μέσα είχαν ζήτηση. Απλώς όταν ήρθαν κοντά σε κάποια κοπέλα περισσότερο, σταμάτησε και η ζήτηση. Είναι λογικό αυτό. Και νομίζω ότι όταν μένουν όλες οι κοπέλες μαζί και γνωρίζονται μία με την άλλη, ναι, ναι. Το βλέπουν και λίγο. Εντάξει, κάτι σίγουρα, δεν μπορώ ναι. να πάω εκεί, είναι αυτό. Αν ήταν καθαρά διεκδίκηση, όποιος χωρίς να σε ενδιαφέρει ο άλλος. Θα γινόταν πόλεμος. Θα γινόταν πόλεμος. Πόλεμος, κανονικά, των άστρων. Γεια σου, Μαρίτσια! Τι κάνετε, χοροδία. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όλο τη γανίζετε. Τη γανίζετε συνέχεια σε αυτό το σπίτι. Όλο τρώω, τι να κάνω, τι να... Ναι, Ρτζή, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις. Καλά. Όχι, δεν είναι ψηλά. Το Μικέ. Ού, εδώ μπήκε, αλλά κάτι την είπα. Εσύ και νούσα και το Μικέ. Πού είναι ο Μικέ. Ναι, μπήκε μαζί μου. Εδώ πέρασε. Κουζίνα, κουζίνα. Πήγε κατευθείαν κουζίνα χωρίς να χαιρετήσει. Τι κάνετε, κορίτσια. Καλά. Νερτζή, πώς φαίνεται η. Η επιστροφή. Η επιστροφή. Νερτζή, η επιστροφή. Θα το κάνουμε θρύλο. Ωραία. Η λεζάντα από κάτω, όταν μπει. Νομίζω ωραία. Νιώθω. Βλέπω όλα τα παιδιά σε ένα ήσυχο mood και είναι και λίγο ψυχολόγητο βέβαια, έτσι όπως μπήκα. Δεν ήξερα να χαρώ, να χαρώ ανησυχήσω. Πολύ. Να ανησυχήσω. Ο Τζόνι τι κάνει. Δεν ξέρω, αυτό λίγο. Νομίζω δεν μιλήσατε. Εδώ. Μιλήσαμε λίγο, αλλά τώρα τελευταία δεν μιλήσαμε που μπήκα στο παιχνίδι. Οπότε ελπίζω να τον βρω το μέσα. Το ξέρει ότι μπαίνεις. Του το είπες ότι θα μπεις. Δεν ξέρει όμως πότε. Ότι ήξερε ότι κάποια στιγμή θα μπω, τώρα το πότε okay. Δεν, ούτε εγώ για εκείνον. Νόμιζα έτσι από κάτι spoilers που είχαν βγει και δεν ότι λέει μπαίνει ο Τζόνι στο σπίτι. Και λέω, α, θα έχει μπει ο Τζόνι ναι, στο σπίτι. Ναι, έτσι είχαμε ακούσει. Οπότε λέω, θα τον βρω μέσα στο σπίτι. Ζένια, σε έβλεπα όταν μιλούσε η Έλενα με την Νέρτζη και ήσουνα έτσι. Θέλω να μου πεις τον εσωτερικό μονόλογο. Τι έλεγες από μέσα σου. Τα έλεγα με τον αυτό μου εγώ. Τι έλεγες. Διάλογο. Όχι, εντάξει, απλά. Ελπίζω, βασικά ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μην ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτά που δεν ήταν και πολύ ωραία μεταξύ μας. Κάτσε να συνδεθούμε με τα αγόρια και να μας πεις και να τα ακούσουν και αυτά. Αγόρια, τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για καθίστε, βρε παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Πώς είστε. Καλά. Μ' ακούτε καλά, όλα καλά. Ναι, ναι. Χαρά. Καλά. Τέλεια, καλή εβδομάδα. Να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αγόρια, εδώ με τα κορίτσια, συζητάμε την επιστροφή της Νέρτζη. Η οποία Νέρτζη, όπως σας είπα και στην εκπομπή πριν την αποχώρηση, ήταν ένας παίκτης που είναι έξω από το σπίτι, ο πιο αγαπημένος του κοινού. Αυτός ο παίκτης, λοιπόν, είναι η Νέρτζη και γι' αυτό γύρισε. Η Ζένια, λοιπόν, έλεγε ότι ελπίζει. Ναι. Για πες σε τι. Ελπίζω στο να μην ξαναγίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Να μην χωριστούμε πάλι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εντάξει, κάνανε βασικά γιατί εγώ δεν πολύ μίλησα. Γιατί ήμουν σκεπτική, όχι ότι δεν συμφωνώ με αυτά που έλεγαν τα κορίτσια. Με κάτι που τέλος πάντων έγινε που δεν ήμουν μπροστά. Σε κάποια πράγματα συμφωνήσαμε, σε κάποια όχι. Κάποιος παραμένει στις δικές του απόψεις. Όπως και εμείς το ίδιο. Αυτά. Απλά να μην υπάρχουν εντάσεις. Δεν χρειάζεται. Ελπίζεις, λες. Και όταν λέει κάποιος ελπίζω, σημαίνει ότι όλο είναι από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θεωρείς ότι είναι όλο πάνω στην Έρτζη, αν θα κάνει αναστάτωση ή όχι, ότι το κάνει μόνη της. Ποιο? Την αναστάτωση. Την αναστάτωση. Για να είμαι ειλικρινής, ναι, έτσι ξεκίνησε, κατά τη δική μου άποψη. Γι' αυτό και ελπίζω να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό. Εσύ Ιωνά, ελπίζεις? Κι εγώ ελπίζω. Καλύτερο αύριο. Σε τι?
Ελπίζω να μην έχουμε πάλι τις εντάσεις που είχαμε στο παρελθόν. Μα δεν είναι στο χέρι σας. Μου φαίνεται πραγματικά αστείο που μου λέτε ελπίζετε και ελπίζετε και ελπίζετε. Σε ένα σπίτι είστε. Αν κάποιος σου πει κάτι που δεν σ' αρέσει, δεν το συνεχίζεις. Μα όχι, ήδη πιστεύω ότι από την περασμένη εβδομάδα έχουμε αρχίσει και είμαστε λίγο πιο ήρεμοι όλοι. Και ασχολούμαστε λίγο πιο πολύ με το νόημα του παιχνιδιού. Αλήθεια. Το Σαββατοκύριακο. Εγώ ναι, σήμερα Μαρία έχω μια έκπληξη. Όπα! Όπα! Δεν πρέπει να κοιτάμε. Να κοιτάμε την Ολυμπία ή να κοιτάμε για ένα άλλο κορίτσι. Όχι, την Ολυμπία δεν είναι. Αγάπη μου. Σιγά καλέ, αγάπη μου, κοπήκατε επειδή είπε μετά από 4 εβδομάδες που δεν σηκώθηκε από τον καναπέ ότι έχει στο νου του μια έκπληξη που δεν την είδαμε κι ακόμα. Ποιο το είπε το αγάπη μου. Κι εγώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί μου. Όχι, Μαρία, το συμπαθώ τον Ιον. Γι' αυτό το έχω πει, είναι αδυναμία μου. Ο Ιον είναι η αδυναμία σου. Και εμένα. Και εμένα. Είναι η αδυναμία τη Ρένια Ζένια. Ο ερωτά. Κοίταξε, αντικειμενικά. Εντάξει, και εγώ ποιο είναι το ακαταμάχητο στοιχείο στον Ίωνα. Αυτό. Αυτό. Αυτό ότι κάθεται έτσι ή το μυαλό εννοεί. Ότι κάθεται, ότι ακουμπάει το κεφάλι του στο δάχτυλό του είναι το γοητευτικό του κομμάτι. Ναι. Καλά. Καλά. Ας μας πει και η Ολυμπία. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Τι έγινε, τούτη. Μαρία μου, τίποτα. Απλά θέλω να μιλήσω με τον Ιωνά, να πούμε κάποια πράγματα. Χαίρομαι πολύ που ακούω κάτι τόσο θετικό. Είσαι εκεί δηλαδή ακόμα, εννοείς ότι δίνεις ευκαιρία. Ναι, γιατί να μην δώσω. Θέλω να μιλήσουμε λίγο πρώτα βέβαια. Αλλά ό,τι και να πει και να κάνει είναι καλοδεχούμενο. Δεν έχω να χωρίσω κάτι. Μήπως επειδή έφυγε η Θεοδώρα, γιατί στον καλά μου είχες πει ότι ο κύκλος έκλεισε. Ναι. Μήπως το ότι έφυγε η Θεοδώρα τον ξανά άνοιξε τον κύκλο. Μπορεί. Okay. Θα το μάθουμε αυτό. Ο Ιων με την Ολυμπία νομίζω είναι εδώ και αρκετό καιρό κοντά. Απλά το συμβάν που έγινε στον καλά ίσως τον ταρακούνησε και γι' αυτό ξανά ζέστανε το φαγητό, να το πω έτσι. Κινέρτζη έκανε ένα live. Για το οποίο μιλούσατε πριν. Σε συνεργασία με ποιους. Τι ήσουν, guest. Guest σε live. Τι γνωρίζετε. Κοπηδάκι Αργυρό, Fiat Nerds. Σε κάποια φάση μπήκα. Είχε μπει και λίγο η Άννα, αλλά την πετούσε το σύστημα. Οπότε μπήκε και τι είπατε σε αυτό το live. Ναι, αυτό, ότι δεν είχε σήμα. Ξεκίνησε πάλι μέσα στο σπίτι μια συζήτηση. Τι ήταν. Τι είπατε σε αυτό το live που άκουγα την Έλενα πριν που έλεγε κάτι για το live σας. Μιλούσε ο Κοπηδάκης, έλεγε την προσωπική του άποψη τέλος πάντων πάνω σε αυτά που έχουν γίνει, πάνω στις ψηφοφορίες. Πάνω στις τελευταίες ψηφοφορίες γενικότερα. Ότι αυτό που μας είπε και εδώ, ότι πιστεύω ότι τα έχουν συνεννοηθεί, ότι γενικότερα τα παιδιά μιλάνε ας πούμε και off camera με μηνύματα, οπότε γι' αυτό συνεννοήθηκαν. Πήρε θέση τέλος πάντων σε κάποια ζητήματα, δεν τα θυμάμαι όλα, μην πω κάτι που. Αυτό. Και σε κάποια φάση μπήκα και εγώ στο live, με ρωτούσανε τι και πώς, αν συμφωνώ με αυτά που είπε, είπα ότι συμφωνώ. Απλά λέω και σε αυτό που λες ότι έχουν μπει κάποιοι για τα λεφτά και περιμένουν να δουν τι θα γίνει μετά, αν μην φαγωθούν μεταξύ τους, άμα μείνει η κλικ, ας πούμε, σε εισαγωγικά, και τι θα κάνουν μετά μεταξύ τους. Εκεί είπα ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, όλοι μπορεί να έχουν μπει για τα λεφτά ή για επαγγελματικούς λόγους. Απλώς το θέμα είναι ο καθένας πώς το κάνει και με ποιο τρόπο το να φτάσει κάπου στο παιχνίδι. Τι λέτε. Θα τα μοιραστούμε, λέω. Η κλίκα θα τα μοιραστεί. Το έχουμε κανονίσει, ναι. Όχι, δεν έχετε συνονίθει αυτό. Λέει τι θα κάνατε άμα μένανε, ας πούμε, λέει, στο τέλος αυτά τα άτομα μεταξύ τους, μη φαγωθούν μεταξύ τους. Αυτό λέει, εγώ περιμένω να δω, έλεγε ο Κοπηδάκης. Και εγώ μετά είπα ότι ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με τα λεφτά αυτό. Όλοι μπορεί να έχουν μπει για κάποιο λόγο. Το θέμα είναι να μην πατάς πάνω στον άλλον για να φτάσεις κάπου στο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι σου χάλασε η εβδομάδα και η Δευτέρα. Όχι μόνο, Μαρία, απλά έχω γέμει και έχω κουραστεί. Μπορώ να με συμμετάσχω καθόλου σε αυτό. Ευχαριστώ. Αμήν. Αμήν, να μην μιλήσεις ούτε εσύ. Εγώ το έχω πει, για την Έλενα αυτή η δήλωση βέβαια θα ξεσηκώσει χειροκροτήματα στο Twitter. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, το Twitter για τη στήριξη. Κι όμως, κάνανε ένα live χθες όμως, νομίζω, ο Αντώνης με τον Φίλιππο που πάλι λέγανε. Διάβασα κάπου ότι έκανε live ο Φίλιππος, ναι. Ο Αντώνης με τον Φίλιππο, νομίζω, που πάλι λέγανε για μένα. Φίλιππο, έκανες live, ε. Εγώ έκανα στο δικό μου και ήταν και ο Φίλιππος για τον πέτα, για το σύστημα. Και τον πέταγε σε σένα, η μοίρα. Όχι, το κινητό μου για κάποιο λόγο δεν μ' άφηνε. Το Instagram του δεν τον άφηνε να κάνει. Έχω ξεκάνα πρόσκληση και δεν με βάζανε. Το σιγά μου βάζαμε σένα. Παύλο, τι πήγες να πεις. Λέω, τους είχα ζητήσει να μην συζητάνε για μένα στα live τους, αλλά κάτι λέγανε πάλι χθες. Μπορείς να μου θυμίσεις ακριβώς τι έλεγα. Όχι, δεν μπορώ να θυμίσω ακριβώς.
Δεν νομίζω να είπα κάτι κακό. Α, ναι, αλλά αφού έχει πει να μην μιλάτε, να μην μιλάτε καθόλου, ρε παιδιά. Δεν νομίζω να απαγορεύει κάποιος το να αναφέρει κάποιο όνομα. Π.χ. εμένα με ρώτησαν γνώμη για Παύλο και γυρνάω και τους λέω ότι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν παίχτη που δεν είναι δίπλα μου, δεν είναι φίλος μου, δεν είναι κολλητός μου. Π.χ. τον Φίλιππο μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Στον καλά δεν τον είπε στραμπούκο. Ορίστε. Στον καλά τον είπε στραμπούκο. Εκεί γιατί δεν μπορούσε. Εκεί ναι, γιατί μου το ζήτησε. Πώς θα χαρακτηρίζει το παίχτη μέσα εδώ. Αυτό σου πρέπει. Ζήτησε και το στον έξω κόσμο δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, γιατί μπορεί να στρέψει ο κόσμο εναντίον του και να έρθει σε μένα. Εγώ με αυτό δεν μ' αρέσει. Να σου πω κάτι, το λες από την τηλεόραση το που το βλέπουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι και δεν το λες ένα live για να μην στρέψει τον κόσμο εναντίον του. Δεν το θεωρώ αυτό, γιατί στο live το κάνω προσωπικά για εμένα. Να με ρωτήσουν κάποια πράγματα για τον εαυτό μου, να με ρωτήσουν το πώς θα πηγαίνω μέσα εκεί και τέτοια. Ναι, αλλά σε ρώτησε κάτι και τον είπε στραμπούκο. Το βλέπει τόσος κόσμος και παίρνει αυτή την εικόνα για τον Παύλο. Αυτό το έχει κάνει και δεν με ενδιαφέρει, κρίνονται και οι δύο. Αλλά το ότι σε ένα live τον προστατεύει για να μην τον πειράξει ο κόσμος. Είναι υποκριτικό. Όχι, δεν νομίζω να το εννοεί έτσι, Μαρία. Απλά όταν λέει κάτι, π.χ. εδώ μπροστά σε όλους, είναι μπροστά και ο Παύλος και το λέει. Ενώ στο live δεν βρίσκεται μπροστά, οπότε δεν θέλει να τον. Έχεις βοήθεια. Έχεις μια υπεράσπιση από εδώ, την αγάπη σου στο σπίτι, μια υπεράσπιση από εκεί, την αγάπη σου στο άλλο σπίτι, των αγοριών. Είσαι ο καλύτερος. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, δεν είναι ότι έχω υπεράσπιση. Εντάξει, το ότι θέλουν να συμπληρώσουν κάτι τα παιδιά, οκ, λόγω ότι. Με το φίλο που είμαστε πολύ κοντά. Ναι, φίλοι, γιατί απολογήσε. Δεν είναι κάτι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν το είδε κάποιος, είδε ότι είπα, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν παίχτη. Όπως και για το προηγούμενο poll που μου είπανε, για το προηγούμενο Power of Love, όπως και για πολλά παιδιά από εδώ μέσα. Έχω συγκεκριμένα πει για Βασίλη, Φίλιππο και Ίων. Μόνο. Okay. Yes. Φίλιππε, όταν ήρθε η Νέρτζη στο σπίτι, δεν έκατσες καθόλου μαζί του στο σαλόνι. Έκατσες στην κουζίνα και όταν ήρθε να σε χαιρετήσει, της είπες «Πολύ έχουμε χαιρετηθεί εμείς» ή κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί? Γιατί μας έχει προσάψει τα πάντα και το βρίσκω λίγο υποκριτικό. Τώρα εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλή θέληση, οκ. Okay. Όπως και εγώ είμαι πρόθυμος να αφήσω τα πάντα στην άκρη και να τα αγνοήσω, μπορεί να κάνει και η Νέρτζη το ίδιο. Απ' την άλλη, όμως, έχει πει πολλά πράγματα για μας και επειδή, σε αντίθεση με τον Παύλο, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να της πω μην τα λες, μπορώ απλά να κρατήσω μια αρχή απόσταση και να είμαστε όλοι χαρούμενοι, νομίζω. Ποιο είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που έχει πει η Νέρτζη για σένα και το έχει κρατήσει? Ενοχλητικό. Ναι, το πιο βαρύ. Εντάξει, εγώ δεν τα παίρνω προσωπικά όλα, ούτε κατάκαρδα. Ναι, αλλά λες ότι έχει πει τόσο που... Ποιο είναι το πιο βαρύ από αυτά που έχει πει? Το πιο βαρύ από αυτά που έχει πει. Ότι... Δεν θυμάμαι αν είχε πει ότι εγώ καθοδηγώ τα κορίτσια ή τα κορίτσια εμένα, κάτι τέτοιο. Εμείς εσένα. Εσάς. Σωστά. Αυτό είναι τόσο βαρύ για να έρχεται και να μην θέλεις να τις μιλήσεις μέσα στο σπίτι. Εντάξει, εγώ λέω ότι το βρίσκω λίγο υποκριτικό. Το να λένε ό,τι λένε, όσοι τα λένε, και μετά αγκαλιές και φιλιά. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω σε κανέναν τι να λέει και ας πούνε ό,τι θέλουν, ας με στολίσουν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα. Δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά τουλάχιστον να μην παίζουμε τους χαζούς. Αυτό. Δεν είπα κάτι άλλο. Τον είχα για πιο έξυπνο. Πώς να το... Δεν μπορώ να το... Σε είχε για πιο έξυπνο, λέει η Νέρτζη. Ότι τι θα υποκριθεί, δηλαδή. Ότι τα πάει καλά μαζί. Ότι το να χαιρετήσεις κάποιον δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι στάση θα κρατήσεις γενικά σε κάποιο σοβαρά ζητήματα που δεν συμφωνείς. Αλλά σου λέω ότι δεν το αισθάνεται. Το να το κάνει υποκριτικά. Όχι, όχι όλα μαζί, παιδάκι, σας παρακαλώ. Είναι στα πλαίσια της ευγένειας για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, και σου λέω και ο Παύλος δεν με χαιρετίζει. Και ο Παύλος δεν με χαιρετίζει. Όταν μιλήσαμε, είπες. Και σου λέω δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να σου μιλάω. Και τελείωσε το θέμα. Και δεν το όχι, δεν θέλει να μην το πήρε ποτέ πίσω, γιατί... Α, τα... μπράβο, όχι, δεν θέλει, πες, δεν είπα να μην με χαιρετάει και δεν με χαιρετάει. Ποιος ζήτησε να μην χαιρετιέστε? Ποιος άλλο. Εγώ είχα πει την προηγούμενη, ήταν την προηγούμενη, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ναι, ότι δεν θέλω να έχουμε κάποια επαφή. Τώρα, από εκεί και πέρα... Αυτό είναι το μόνο ίδια, εύκολο. Τα ίδια έχουν πει και κάποιοι για μένα. Δεν χρειάζεται, απλά παιδιά, δεν χρειάζεται να το κουράζουν. Είπα ότι θα προστασιοποιηθώ από τα πάντα. Ρωτάει η Νέρτζη αν ζητάς το ίδιο και από την Νέρτζη, να μην έχετε καμία επαφή. Γίνεται, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, με την Νέρτζη δεν έχω αυτά που έχουμε τον Παύλο, σε καμία περίπτωση. Αλλά μου έχει σούρει τόσα. Εντάξει, το να έρχεται να με χαιρετάει μου φαίνεται λίγο ηρωνικό μπροστά μένα.
Νομίζω. Να σε χαιρετάω, παιδί μου, ή να με σε χαιρετάω. Αυτό πες μου. Κάνε ό,τι νομίζεις. Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του Φίλιππου. Τη μια κρατάει μια στάση που δεν θέλει να τον χαιρετάνε. Την άλλη είναι λίγο ντεμή, θέλω και δεν θέλω, δεν δίνει μια απάντηση. Όπως και να έχει, εγώ ευγενική είμαι, χαιρετάω όλα τα παιδιά. Η άποψή μου είναι ότι το ότι μας χρέωσε, ότι είμαστε κλίκα και ότι συνεννοούμαστε εκτός με μηνύματα, εκτός το ότι απαγορεύεται από όρους του συμβολέου, είναι βαρύ. Δεν σας χρέωσα εγώ είναι αυτό. Βαρύ. Αυτό είπα ότι υπόθηκε στο live του Κοπηδάκη. Δεν είπα ότι εγώ όχι, είπα γι' αυτό. Γύρισες και είπες ότι είστε κλίκα και κατευθύνετε τα γόρια. Ναι, άρα δεν είπα ούτε ότι μιλάτε με τις μαγικές σας δυνάμεις. Δεν είπα ότι μιλάτε με μηνύματα. Δεν είπα κάτι συγκεκριμένο πέρα από αυτό. Το καλά, θέλετε να μου πείτε τώρα ότι όλοι σας δεν επικοινωνείτε με τα γόρια, με τα. WhatsApp και πείτε μου τώρα αυτό. Μην τρελαθούμε όλοι. Μου αρέσει που το έχει σίγουρα. Όλοι. Εγώ όταν βρω το τέρμα θα σου πω. Αυτό που επικοινώνησα τώρα που βγήκα. Θα σε ρωτήσω μετά. Επικοινώνησα τώρα που βγήκα. Γιατί. Έτσι. Εγώ αυτό που είμαι αλλά αφήστε με. Καλά, να σας μιλήσει είναι η Ζάνια. Έλα, πες, ολοκλήρωση. Όχι, δεν πειράζει, δεν έχω θέμα. Απλά εγώ είπα ένα πράγμα, ότι είμαστε μια παρέα. Όταν λαμβάνουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση από μια άλλη παρέα, προφανώς η γνώμη μας θα είναι η ίδια, θα συμπίπτει. Αν εγώ πειράξω την Έτζη και ταυτόχρονα πειράξω και την Άννα και πειράξω και την Ραφαέλα, και οι τρεις θα έχουν λόγο να ψηφίσουν εμένα. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με εμάς. Πάντως, σε σχέση με το ότι κάποιος μπορεί να επηρεάσει κάποιον άλλον ή να του προτείνει, είναι ένα θέμα στρατηγικής, που εκτός από παιχνίδι αγάπης που μέχρι στιγμής το έχουμε δει να χάνεται, δυσκολεύεται προς το παρόν, η στρατηγική δεν είναι κακό να λειτουργήσει, αρκεί να σέβεσαι τον άλλον στην καθημερινότητα. Δεν πατάμε όμως επιπτωμάτων για να ανέβουμε. Εμείς δεν πατήσαμε, ούτε θέλαμε να διώξουμε ζευγάρι, ούτε όλα αυτά που έχουν ακουστεί, ούτε τίποτα τέτοιο. Εμείς τοποθετηθήκαμε κιόλας ότι τουλάχιστον προσωπικά, εάν δεν είχε ασυλία ο Παύλος μετά από τα τελευταία σκηνικά και που δεν με χαιρέτησε κλπ., θα είχα δώσει στον Παύλο την αρνητική μου ψήφο και όχι στον Τζόνι. Απλά ο Τζόνι ήταν ο αμέσως επόμενος που είχε απομακρυνθεί. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται αντιληπτό, δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν γίνεται αντιληπτό και φαίνεται ξεκάθαρο ότι εμείς θέλαμε να διώξουμε ζευγάρι που δεν ισχύει. Και όσες πιστεύεις ότι εδώ μέσα και στο σπίτι των αγοριών ναι, είναι με τη στρατηγική που μπορεί να πατήσει επιπτωμάτων για να φτάσει στον τελικό. Τώρα είναι έτσι και ο Τζόνι. Τζόνι δεν είναι εδώ. Θα γυρίσει. Μα το ξέρανε πριν καν το μάθημα εμείς ότι θα γυρίσει. Ότι θα γυρίσει ο Τζόνι. Ο Παύλος με το που έφυγε. Δεν το ξέρω εγώ αν θα γυρίσει ο Τζόνι, γιατί ο κόσμος ακόμη δεν ξέρω αν έχει ψηφίσει τον Τζόνι. Πώς το ξέρετε εσείς, ρε παιδιά, για ηρεμήστε λίγο. Ο Παύλος με το που έφυγε ο Τζόνι, με το που έφυγε γύρισε και είπε ότι σε μια εβδομάδα ο Τζόνι θα είναι εδώ. Ναι, γιατί ο κόσμος θα τον ψηφίσει γιατί αγαπάει τον Τζόνι. Ήταν επιθυμία του. Δεν ήξερε ότι το ήξερε. Συγγνώμη. Ναι, μωρέ, το ήξερε γιατί του το είπε η παραγωγή. Τι να σας πω. Τώρα τι να πω, πραγματικά. Τι να πεις, αν πω εγώ κάτι, θα φανώ εγώ η κακιά. Οπότε απλά θα αφήσω τον κόσμο να δει. Έλενα. Παρακαλώ. Αποστασιοποιήσου, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Τώρα την επηρεάζεις. Ναι, το ξέρω. Τώρα ναι, γιατί έχω καταλάβει την ευθύ και. Καταρχήν, ακόμα και αυτό που λες για τον τελικό δεν ισχύει, γιατί και πάλι στο live του Κοπεδάκη, αν το ακούσατε, είπα ότι και να ξαναέμπαινα στο παιχνίδι που δεν ξέρω αν θα μπω, γιατί δεν μπορούσα να πω στον κόσμο αν μπαίνω ή όχι. Από τη στιγμή που ήξερα ότι θα μπω, αλλά δεν μπορούσα να πω κάτι γι' αυτό, είπα ότι δεν ξέρω καν αν θα πάω μέχρι τον τελικό. Είπα ότι θα μπω και θα δω ανάλογα με το πώς θα είναι το κλίμα και με το πώς θα μου βγει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το κρίνω από τώρα. Α, εννοείς από επιλογή σου δεν ξέρεις αν θα είσαι μέχρι τον τελικό. Ναι, από επιλογή μου δεν ξέρω αν θα είμαι στον τελικό. Για μένα μίλησα συγκεκριμένα. Και είπα ότι δεν ξέρω έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν γενικά θα έχω όρεξη να φτάσω μέχρι τον τελικό. Οπότε μια και αναφέρονται όλα αυτά που αναφέρονται, ας αναφέρονται. Έλενα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν ένα από του δυο σα βγει από το παιχνίδι, εσύ ο Φίλιππος. Το έχετε συζητήσει, αν θα ακολουθήσει κι ο άλλος. Κοίταξε, Μαρία, αν τα δεδομένα είναι καλά, επειδή πιστεύω ότι είτε εγώ είτε ο Φίλιππος θα έχουμε μία στήριξη απ' έξω για να μας ξαναβάλει, επειδή αν αποχωρήσουμε οικειοθελώς, μετά δεν επιτρέπεται από τους όρους να ξαναμπούμε, θα περιμέναμε, θέλω να πιστεύω. Αν περνώ σε μία εβδομάδα όμως, και τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για μένα, και βλέπω ότι δεν και τα πράγματα δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο εδώ, λογικά θα αποχωρούσα. Θα ζητούσες από τον κόσμο να βάλει ναι, τον... Ναι, φυσικά. Γιατί αυτό νομίζω το έχεις προσάψει στην Έρτζη, ότι το όχι, έκανε για τον Τζόνι. Όχι,
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι και οι δύο κάνανε πρόμο για τους εαυτούς τους. Δεν μίλησα για τον έναν ή τον άλλον αντίστοιχα. Κακό είναι? Όχι, καθόλου κακό. Απλά επειδή αναφέρθηκε στο ότι χθες το live του Κοπηδάκη, αναφέρθηκε στο ότι θα φαγωθούν μεταξύ τους όταν φτάσουν στον τελικό, γιατί έχουν μπει για το έπαθλο και για τα λεφτά. Απάντησα καταρχάς. Γιατί το περιμένω πώς και πώς. Γιατί εγώ δεν το άκουσα. Αυτό το είπε ο Κοπηδάκης. Απλά εγώ με ρώτησε τη γνώμη του. Μπορώ να ολοκληρώσω. Δεν το είπα γι' αυτό. Όπως και να έχει, θεωρώ, όπως είπα και στον Καλά, ότι όλοι μπήκανε και για το έπαθλο, γιατί είναι σημαντικά χρήματα, και για τα χρήματα τα εβδομαδιαία. Όχι, εγώ σε ρώτησα μόνο για το αν θα φύγει. Ναι, μην το απλώνουμε. Όχι, επειδή είπαμε αν φύγει ο Φίλιππε. Εσύ τι θα κάνεις αν φύγει η Έλενα? Θα κρίνω ανάλογα με το πώς είμαι τη βδομάδα αν φύγει η Έλενα. Θα κάτσω δηλαδή σίγουρα μια βδομάδα και μετά θα κάτσω. Βασικά δεν θα πω τι ακριβώς θα κάνω. Αλλά θα κάτσω μια βδομάδα να δω αν θα γυρίσει και μετά βλέποντας και κάνοντας. Όταν είχε κάνει τη live σύνδεση ο Κοπηδάκης και έγινε αυτό που έγινε, της είχα πει πριν αρχίσουμε να γράφουμε ότι θέλω να το δούμε σίγουρα και έξω και μου είχε πει ναι. Και λέω, ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, αν την ξαναβάλουν μέσα σε μια εβδομάδα, τέλεια. Αλλιώς το πιο πιθανό είναι να προχωρήσω εκεί ο θέλος. Εν τω μεταξύ, αυτό που ήθελε να καταφέρει ο Κοπηδάκης, το κατάφερε. Τον αναφέρνουμε ήδη στο σπίτι. Και να μας διάσει το σπίτι. Σχόλια για μας, μόνο και μόνο για να λέμε το όνομά του. Ο Κοπηδάκης νομίζω έκανε και μια ανάρτηση που ζητάει από τον κόσμο να τον υποστηρίξει, να μπει με την αργυρό πάλι στο σπίτι. Για φαντάσου. Λοιπόν. Πάμε στην καθημερινότητά μας, η οποία σήμερα έχει τα εξής. Αρχηγός του σπιτιού των αγοριών αυτή την εβδομάδα είναι ο Παύλος. Ψηφίστηκε από τον κόσμο ο πιο αγαπημένος παίκτης. Φοράει το ωραίο το... την καρφίτσα. Mm-hmm. Πρέπει να ψηφίσουμε για αρχηγό στο σπίτι των κοριτσιών. Θα γίνει με τη γνωστή διαδικασία, θα έχετε μια κάλπη στον κήπο σας, θα μπαίνετε, θα γράφετε, θα δείχνετε, θα εξηγείτε για ποιο λόγο ψηφίζετε αυτή την παίκτρια και τι εκτιμάτε σε εκείνη ώστε να είναι η αρχηγός στο σπίτι των κοριτσιών. Το ίδιο και τα κορίτσια. Ζητάμε λοιπόν τώρα από τον Ντόνκαν και από τον Χουσέι να φέρουν τις κάλπες, μία στον κήπο των αγοριών, μία στον κήπο των κοριτσιών, να κλειστεί ο κήπος, ετοιμαστείτε να ψηφίσετε και να δούμε ποιο κορίτσι θα είναι αρχηγός στο σπίτι αυτή την εβδομάδα. Αγόρια, μόλις έρθει η κάλπη, ξεκινάτε να ψηφίζετε. Σας χαιρετώ και θα σας δω μετά. Τώρα, αν εσείς οι έξι θέλετε εγώ να ψηφίσετε κάποια συγκεκριμένη, κάποια άλλη, δεν έχω κανένα θέμα. Ούτε απλά εγώ προσωπικά σου λέω τι θέλω. Είτε την Άννα, είτε τη Ραφαέλα. Εγώ ακόμα δεν βγει, κάποια που έχει ξαναβγεί πάλι τώρα. Π.χ. την Έλενα. Ψήφισε τη Ρένια τότε. Θέλουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Να το πούμε όλοι όμως, να ψηφίσουμε μία να πάρει και αυτό. Γιατί όταν θα κάνουν έτσι μοιρασίε για το σπίτι, θα φροντίσουν να είμαι εγώ με την Έλενα και ο Αντώνης με τη Ρένια. Και γενικά όλοι με όλους. Βασικά όχι, όχι. Την Έλληνα όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα την είχε κάνει. Την πειρασιά λάθος. Την Ρέγια. Αυτός θέει, Άπερ. Αυτός θέει. Η Έλληνα. Αυτός είπε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Έλληνα τον έκανε μόνη. Επειδή δεν την έχω ξαναψηφίσει, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάω με τη θετική μου ψήφο. Για την Άννα. Θα ψηφίσω τη Ρένια. Γιατί θέλω να βλέπω την Έλενα. Δεν κρύβω και την αγάπη μου για εκείνη, εννοείται. Ζένια. Πιστεύω είναι αυτονόητο, έτσι. Θέλω πολύ να σε δω αρχηγό, γιατί το αξίζεις. Βγήκες
δεύτερη αγαπητή παίχτρια στον καλά. Κουρέκα μου. Ψηφίζω τη Ρένια, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρει πολύ τα πάνω της. Γιατί είναι πολύ δυναμική και θα ήθελα να τη δω και σαν αρχηγό μια εβδομάδα. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, θα ψηφίσω την Ρένια. Γιατί θέλω να τη δω αρχηγό του σπιτιού και θα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό το πράγμα. Η αρχηγό του σπιτιού μας θα επιλέξω τη Ραφαέλα και είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα τα πάει. Επειδή είναι ένα κορίτσι που της αρέσει συνέχεια να κάνουμε παιχνίδια και να περνάμε ωραία και επειδή χρειάζεται αυτό στο σπίτι, επιλέγω εσένα, Ραφαέλα. Ψηφίζω τη Ζένια γιατί συνεχίζετε να λέτε ότι δεν είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Εγώ τη Ρένια, γιατί είπα θα το πάω κυκλικά και νομίζω αυτή η εβδομάδα είναι η σειρά της. Ψηφίζω την Άννα, επειδή βγήκε η πιο αγαπημένη παίχτρια και ο κόσμος τη στηρίζει, την θέλει και πιστεύω ότι της αξίζει, επειδή δεν έχει βγει καμία φορά αρχηγός, να βγει αυτή τη φορά εκείνη. Νομίζω ότι πρέπει να βγει κάποια στιγμή. Γιατί βγήκε αγαπητή από τον κόσμο και πιστεύω πως αξίζει να είναι και αρχηγός. Και δεν ήταν και ποτέ μέχρι τώρα. Γιατί μπορείς και πιστεύω σε σένα. Με δωροδόξο Αντώνης. Αγόρια, ψηφίσατε, είστε εντάξει? Ναι, Μαρία. Ωραία. Ας έρθει ο Ντόνκαν και ο Χουσέιν να μου φέρουν τις κάλπες, να γίνει καταμέτρηση, να πω περαστικά στην Κατερίνα, που δεν είναι μαζί μας είναι γιατί είναι αδιάθετη. Τι λέτε? Είναι καλά, λέω. Είναι καλά, ναι. Μου χρωστάς κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σου χρωστάω?
Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα να έρθω εγώ στο σπίτι των κοριτσιών με την κάλπη. Σε πρόλαβε ο Χουσέιν. Τώρα βέβαια που ο Χουσέιν είναι εδώ, για δες μήπως προλάβεις τον Ντόνκαν. Αν προλάβεις τον Ντόνκαν, φέρ' την εσύ. Κάτσε εδώ μαζί μας. Ναι, εννοείται. Κάτσε να φτιάξω λίγο το παντελόνι και το... Εννοείται, το αποφάσισα. Αφού θα χωρίσω το παντελόνι. Ποιος το αποφάσισε, καλέ, θα πάω σπίτι σου. Να μην κάτσω εδώ έτσι χωρίς. Αντώνη. Καλά. Να κάτσω έτσι σαν την κατούλα. Πάλι από εδώ με τα αγάπη μου. Πώς κοιτάει, Μικέ. Μικέ, λέει, τι κάνει τώρα αυτό. Ήρθε και έφερε την κάλπη και φεύγει. Σε κοιτάει. Κάτσε κάτω. Πολύ τα αγαπάει τα αγάπη. Τα ίσως, τίποτα, τα ίσως σίγουρα. Κοίτα τώρα. Δεν τρέπεσαι. Μικέ, θα πας από εκεί. Έλα, Μικέ. Μικέ, το ταΐζετε, παιδιά διαφορεί, το ταΐζουνε. Ναι. Θα αφήσω ανοιχτή τη σύνδεση και θα δω, μη δώσετε τίποτα στο Μικέ. Έτσι κι αλλιώς, ανοιχτή θα δει να αυτό. Χαρά που πήγες στον αγοριόν. Κοίτα, κοίτα, θα φάει. Όχι, παιδί μου, είναι αγόρι. Λοιπόν, Αντώνη, κάτσε να ξεκινήσουμε τη κατεμέτρηση. Κουζίνα κατευθείαν. Λοιπόν, εδώ είναι η κάλπη των αγοριών. Τη βάζω κάτω για να ξεκινήσω από τον κοριτσιόν την ψηφοφορία. Μπράβο, Ρεάννα, ευχαριστώ. Λοιπόν, έτοιμη. Να το αφήσω αυτό. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Ξέρω με ποιον έχω έρθει πιο κοντά, ξέρω ποιον γνωρίζω ακόμα αυτό. Ο Βασίλης δεν ξέρουμε τι θέλει. Νομίζω πως ξέρω. Παύλο. Ναι. Κλαίνει σωματοφύλακες για μια γυναίκα. Κοίταξε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αισθήματα, δεν είμαστε πέτρες. Έχεις κλάψει εσύ για μια γυναίκα. Ξεκινάω την καταμέτρηση με την... Λοιπόν, Ρένια. Δύο η Ρένια, δύο η Άννα, μία η Ζένια, μία η Ραφαέλ. Άρα αυτή τη στιγμή από το σπίτι η Ρένια έχει περισσότερες ψήφους. Τρεις, δύο η Άννα, μία η Ζένια, μία η Ραφαέλα. Η Έλενα δεν πήρε καθόλου από το σπίτι, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα αρχηγός. Γι' αυτό. Γιατί ήσουν αυστηρή αρχηγός. Όχι. Α, για να δοκιμάζονται αρχηγοί. Είπαμε να δοκιμάζονται. Το κάνετε, το συζητάτε δηλαδή. Σε αυτό έχω μία τσαντιζητιά. Ενώ στο άλλο δεν έχετε. Στο άλλο όχι. Όπου σας πάει. Όχι. Όπου μας πάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είπαμε, έχουμε τρεις η Ρένια, δύο η Άννα, μία η Ραφαέλα, μία η Ζένια. Γιατί
μπορεί να είναι εντελώς ανατρεπτικό το αποτέλεσμα αν τα αγόρια έχουν ψηφίσει διαφορετικά. Ρένια. Αυτό είναι το Αντώνη που καταλαβαίνει τα γράμματα. Ναι, νομίζω. Αντώνη, όχι, δεν θέλω να ξέρω. Τέσσερις η Ρένια, δύο η Άννα. Δεν είναι. Άννα, πουρέκα μου. Τι είναι η πουρέκα μου? Είναι με δύο κα. Η πουρέκα. Αυτό είναι. Λέει το πουρεκάκι. Αλλά το λέμε στις κοπέλες, το λέμε πουρέκα μου. Ότι είναι κάτι πολύ, είναι πολύ γλυκιά. Να φανταστώ από εκεί ποιος έχει γράψει για την Άννα πουρέκα μου, για να σας δω έναν έναν. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος από εσάς μπορεί να το έχει γράψει. Γελάει το ο πουρέκα μου. Τι γελάς ρε πουρέκα μου. Εσύ το έγραψες. Αλέξανδρε. Εγωρίστε. Εσύ το έγραψες. Βασίλης το έγραψες. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Α, τέλος πάντων. Η Άννα έχει τρεις. Και η Ρένια έχει τέσσερις. Τώρα χαϊδεύεστε εσείς. Όχι. Βασικά μου κάνει μια Ζένια. Δύο η Ζένια. Τρία η Άννα, τέσσερα η Ρένια. Ρένια. Πέντε η Ρένια, τρία η Άννα, δύο η Ζένια. Μία η Ραφαέλα. Είναι καλός, όχι. Τέσσερα η Άννα, πέντε η Ρένια, δύο η Ζένια. Έχουμε αγώνα εδώ. Αντώνη, ανησυχείς για το κορίτσι σου? Έχω, μην ανησυχείτε, έχω πληρώσει οπότε. Έχει, έχει λεφτά, έχει λεφτά. Έχεις πληρώσει για αυτή την ψηφοφορία. Ναι. Ωραία, τέλεια. Άννα, πέντε η Άννα, πέντε η Ρένια. Κάποιος δεν θα πάρει 50 μου φαίνεται. Αυτά είναι. Όχι, ρε. Δεν είναι δικό. Όχι, δεν ανησυχώ. Έχω κι εγώ έξοδα. Αυτή η τελευταία, λοιπόν, κρίνει το αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Δικιά μου είναι αυτή. Τελευταία ψήφος, λοιπόν, Ρένια. Άρα, η αρχηγός του σπιτιού. Μόνος μου χαίρομαι εγώ. Η αρχηγός του σπιτιού είναι η Ρένια. Ρένια μου, ψήφις. Έλα να κάνω την απονομή. Ορίστε, δεν το βάζω γιατί φοβάμαι σε τρυπήσω. Έχω και πολύ. Δοκιμάστε το εκεί. θέλω να έρθει εδώ, στο σπίτι των κοριτσιών, ο Παύλος. Τους μου σε 50, να μου πω. Αυτός ο Παύλος, ο αρχηγός, για να συνεννοηθεί με τη Ρένια, την αρχηγό του σπιτιού των κοριτσιών, πώς θα μοιράσουν το σπίτι για να συναντηθείτε. Γεια σας. Θα πέσεις. Καλώς τον Παύλο. Λοιπόν, Παύλο μου, μπαίνεις με τη Ρένια στον κήπο. Συνεδριάζεται. Να χαιρετήσω και μετά ή... Καλά, παιδί μου, ήρεμα. Χαιρέτα πρώτα, ναι. Κάτσε, βρε, να του μιλήσω. Ηρεμήστε, θα χαιρετήσετε. Συνεδριάζεται, αποφασίζετε, μοιράζετε το σπίτι. Εγώ φεύγω και θα σας ξαναδώ μετά. Εντάξει. Πάμε. Λογικά είναι, έτσι. Κάτσουμε εδώ ή εδώ. Όπου θέλεις. Ήρθα να σας το σπάσω. Θα σπάσουμε όλα. Ηλία, ρίχτω. Λοιπόν... Κάτσε. Πού είμαστε, 15, έτσι. Κάτσε, περίμενε. Ένας παραπάνω, μια κοπέλα παραπάνω. Μια κοπέλα παραπάνω είναι. Ναι. Ναι. Οπότε, ναι, σε κάποιο σπίτι θα είναι παραπάνω, νομίζω. Εντάξει, ναι, κάτσε από το χωρίσμα τόσο άλλο σαν ζευγάρι. Σαν ζευγάρι θες. Ναι, μην τα κάνουμε. Ξέρω, θες να κάνουμε ένα κατουσούρα. Εντάξει, όχι, απλώς...
Δηλαδή, λοιπόν, πόσες να κάνουμε στο, σε αυτό το σπίτι, π.χ. να είσαστε εσύ, ο Αντώνης, η Λένια, ο Φίλιππος. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλετε να αλλάξουμε σπίτι, να έρθετε εσείς από εδώ, γιατί συνήθως κάθεστε εσείς από δίπλα. Δεν έχω θέμα, μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Ωραία. Δηλαδή, στο άλλο σπίτι να μείνει ο Φίλιππος, ο Αντώνης, ο Ίων, που θα έρθει η Ολυμπία. Θέλω και να τα πούνε αυτοί οι δύο. Ναι, η Ολυμπία σίγουρα θα βρεθεί μετά. Που θέλει ο Ίων να μιλήσει μαζί της. Ναι, ναι, ναι. Εσύ θες να δεις ο Αντώνης, σίγουρα. Να μην το δω κι εγώ λίγο. Ναι. Οπότε... Οπότε έρχεσαι εσύ από εδώ. Εγώ εδώ. Με ο Άλεξ Παύλο. Με Άλεξ Τερζόπουλο. Άλεξ Τερζόπουλο, ναι. Εκτός κι αν και θέλετε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μήπως να μείνει και ο Τερζόπουλος εκεί που θέλει να μιλήσει με τη Ζένια. Και να πάτε εκεί πέρα. Ναι. Εσύ, η Λένια, η Ζένια, ναι, και η Ολυμπία. Ναι, και μένετε εδώ. Μένει εδώ Άννα, Ραβ, Νέρτζι. Έρχεσαι εσύ. Ο Βασίλης, με ο Άλεξ, Άλεξ και Βασίλη. Α, να το πάρουμε και το Βασίλη εδώ, να το φέρουμε. Εντάξει, τώρα αφού θα θέλετε να είσαι σε ζευγάρια εκεί πέρα, ξεκαθαρά ζευγάρια. Ναι, η Ζένια δεν είναι όμως ζευγάρι με τον Τερζόπουλο. Καταλαβαίνεις, άσχετα να έχει ένα ενδιαφέρον ο Τερζόπουλος ναι, που ναι, Ζένια. Ναι, ναι, ναι. Η Ζένια δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ωραία, πως... εσείς θα κάνουμε. Να το, εγώ να το κάνουμε έτσι. Ωραία, να φέρουμε από εδώ. Αρθώ, η Ολυμπία. Τι εννοείς, να φέρουμε. Να αφήσουμε εδώ Ολυμπία, να έρθει ο Ιωάννης από εδώ. Μαζί μας, μαζί μας. Ούτως ή άλλως αυτοί οι δύο θα συζητήσουν, δεν θα έχουν. Ναι. Οπότε λες, οπότε λες. Περίμενε, να καταλάβω τώρα τι εννοείς. Οπότε λες. Να έρθω εδώ εγώ με τον Άλεξ και τον Ιων. Ναι. Και δίπλα να μείνει ο Τερζόπουλος, ο Βασίλης, ο Φίλιππος και ο Αντώνης. Ναι. Και να πάτε εσύ η Ρένια. Εγώ η Ρένια. Εγώ εσύ, εσύ η Λένια, εσύ η Λένια, χάρηκα, ναι. Εσύ η Λένια, εσύ η Λένια και, και η Ζένια. Και η Ζένια. Να πάτε τρεις σας εκεί. Ναι. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Ναι, ναι το γίνεται. Κάνουμε έτσι. Ναι, γίνεται και αυτό. Ωραία. Ωραία. Πολύ το... Εντάξει, πιο ναι. Πολύ χρόνο νομίζω εμείς θέλαμε παρά ο Βασίλης με... Όχι, εντάξει. Okay, ναι, πάω, εντάξει, ναι, ναι. Πάω, τα λέω λοιπόν... εγώ στα παιδιά. Θα τα θα πεις στα κορίτσια. Οι υπόλοιπες που είναι, η Ζένια. Ωραία. Ρένια, πες άμα είναι στα κορίτσια και θα πάω δίπλα. Λοιπόν, εσύ... Στείλε με δίπλα. Ναι, δίπλα πάμε. Εσύ, εγώ, Ζένια δίπλα. Εμένα εδώ μ' άφησες. Ναι, θα έρθει ο Ιων, έστειλα τον Ιων εδώ. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο σε αυτό το σπίτι. Α, δεν μας αρέσουν αυτά, Ολυμπία. Παιδί μου, ένα πράγμα. Εσύ, βαρέθηκα, ήθελα να έρθω λίγο δίπλα, γι' αυτό. Θα σου έρθει, μη φοβάσαι. Επειδή θέλετε να συζητήσετε με τον Ιων και ξέρω ότι θα καθίσετε οι δυο σας όλη την ώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το σκέφτηκα. Να άλλαζα λίγο σπίτι, δεν το είπα για κάτι άλλο. Θα αλλάξει μετά. Ζένια, πού είναι. Εσείς εδώ, έρχονται τα αγόρια. Όλο με το χαμόγελο είσαι, ρε φίλε. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Σε έφτιαξε. Πάει αυτός. Τον έφτιαξε. Προσπάθησα να σας φτιάξω όλους τώρα όσο μπόρεσα. Εμάς μας έφτιαξε μαζί παρέα. Εσάς σας φτιάξαμε μαζί, ναι, παρέα. Προσπάθησα να φτιάξω λίγο περισσότερο για να μιλήσω. Όχι, δεν θέλω διακρίσεις. Καλά έκανα. Λοιπόν, ακούστε. Ο Ιων, ο Άλεξ. Φεύγουμε μαζί δίπλα στα κορίτσια. Ο Βασίλης, ο Τερζόπουλος, ο Φίλιππος και ο Αντώνης. Είστε εδώ. Έρχεται η Ζένια, η Λένια και η Ρένια. Τώρα εσείς θα δώσετε μια μάχη για τη Ζένια, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα. Πάρτε την 5 Εγώ, φίλε, προσπάθησα να έρθει η Ζένια να μιλήσετε, γιατί ήθελες να μιλήσετε. Αλλά η Ρένια επέμενε να μείνει και ο Βασίλης εδώ. Οπότε... Hello. Οκ. Hello. Hello. Βρείτε τα. Hello. Εντάξει, ναι. Άμα ακούεις φωνές, έλα. Θα με έχει βάλει κάτω. Παίρνω και πάω δίπλα. Μην πάτε δίπλα. Πάω δίπλα, στον παίρνω. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Τι λέει, κορίτσια? Καλά, αγόρι. Καλά, κάτσε. Πώς είστε?
Τι είναι. Καλά. Ψήλωσε κι άλλο. Εσύ. Ναι. Τι κρυφά. Ναι, μην κοιτάς την ανάκλαση. Αντανάκλαση. Σωστά. Κάτσε τώρα με σκάλωσες. Αντανάκλαση. Νομίζω είναι. Κάτσε, ποια είναι η διαφορά. Ότι λέγεται αντανάκλαση. Και ανάκλαση τι είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είσαι σίγουρη. Ρε, ξέρεις τι φταίει. Η παρέα με τον Νίον. Η παρέα με τον Νίον. Εγώ το είπα και πριν. Όταν μπήκα στο σπίτι δεν ήμουν έτσι. Δεν, με κάνανε. Θα κάνεις εσύ τώρα η παρέα μαζί να μάθει να μιλάς στα ελληνικά. Πάμε. Να μην το κλείνω. Ό,τι θέλω θα κάνω στην τελική. Τελείωνα και εσύ τώρα. Ναι. Ναι. Ωραία. Έλα. Δεν θα το δω εγώ μετά αυτό. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Τι θα μου γράψεις, ολόκληρη έκθεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα βαθμολογήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τελείωνε. Άντε και έχω άγχος. Θες να τελειώσεις και να με φωνάξεις. Όχι. Ναι, αν να γράψεις όλες τις καρτέλες, θα χάσουμε τον χρόνο. Δύο μέρες μετά. Ευχαριστώ. Με ψήφισε να αποχωρήσω. Από πού όμως. Από τις παρέες, για να γνωριστεί καλύτερα με το φίλο μου. Α, μπράβο. Τι έκπληξη μου έχει. Τι πώς μου έχεις. Ναι, μωρέ, σου πήρα κάτι. Δεν θέλω να μου πεις. Είναι έκπληξη. Καλά, εντάξει, αφού κατάλαβες, κάτι θα σου είχα πάρει. Τι άλλο. Δεν κατάλαβα ότι κάτι μου πήρες. Τι άλλο έκπληξη μπορούσα να κάνω. Δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη. Με μένα, ναι. Αν έχεις μεγάλη φαντασία. Με μένα, ναι. Με σένα, όχι. Εγώ έχω μεγάλη φαντασία. Κοίταξε. Ρε παιδί μου, εντάξει, σου είπα ότι εγώ μπήκα εδώ πέρα και ο στόχος μου δεν είναι μόνο να μαζέψω όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Που και είναι μες στους στόχους μου και είναι λογικό. Σεφώς. Όλοι λίγο πολύ μπήκαμε γι' αυτό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για αναγνωρισιμότητα και για τα πάντα. Αυτό θα μας βοηθήσει πολλά. Το αρνούνται και εντάξει, τώρα άσως να το αρνούνται, όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Αν το. Δεν κοροϊδευόμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Ούτε το λέω για να σχολιάσω κάποιο από τα παιδιά που μπορεί να το αρνείτε. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, εγώ μπήκα και για έναν άλλο στόχο, ο οποίος είναι να φλερτάρω, να γνωρίσω έναν άνθρωπο, να έρθω πιο κοντά. Οπότε, προφανώς και θέλω παραπάνω χρόνο και να σε γνωρίσω και τα σχετικά. Σίγουρα δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο και αυτόν που θα είχαμε. Βέβαια, με τη μοιρασιά που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα, σίγουρα δεν είχαμε. Καλά, τώρα μου μιλάς για μια φορά που χωρίσαμε τα σπίτια αλλιώς. Εγώ σου μιλάω ότι όντως. Εντάξει. Εντάξει, ναι, οκ, αλλά ακόμα και αυτή μια φορά. Βρε, ναι, απλά εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που θέλω χρόνο με τον άλλο για να μπορέσω να δεθώ μαζί του, για να νιώσω κάποια πράγματα και λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι. Δεν μην το λες, υπάρχει. Καλά, κάποιο... εντάξει, δεν μιλάω για τον Αντώνη, τώρα άστρο. Αυτό είναι μια περίπτωση. Μια περίπτωση. Διαφορετική. Ναι, σου λέω ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο του κεραυνοβόλου. Με έφερε σε δύσκολη θέση. Μήπως εσύ με τις πράξεις σου έφερε τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση. Μα εγώ δεν έκανα κάτι. Πώς επειδή δεν έκανες. Α, πάλι τα ίδια. Αντάξει, okay. Ρε παιδί μου, ούτε το λόγο που αισθάνθηκα άσχημα δεν κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα. Εγώ σε κατάλαβα, εσύ δεν με κατάλαβες. Μήπως δεν καταλαβαινόμαστε. Όχι, εγώ σε κατάλαβα. Γι' αυτό στεναχωρήθηκα κιόλας. Εσύ με κατάλαβες. Εγώ μετά από αυτό... Θα φάω πρασοτυρό, ποτέ δεν θα φάω. Όχι, φτιάχνετε εκεί, αυτό σου λέω. Θα φάω ή δεν θα φάω. Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί και από σένα. Βασικά πιο πολύ από σένα. Α, οκ. Okay. Με τη στάση σου εννοώ. Όχι ότι περιμένω σένα. Εντάξει. Εντάξει, τα βρήκαμε. Όχι, δεν βρήκαμε κάτι, γιατί δεν χάσαμε κάτι.
Απλά μου έδωσε την εντύπωση ότι τον καλά ήταν λίγο. Όχι επίθεση, είναι λίγο βαριά κουβέντα, αλλά. Δεν ξέρω, ένιωθα ότι ήμουν λίγο. Στο στόχαστρο. Ναι! Εντάξει. Ναι, λέω. Τι γίνεται. Έχει καταδείξει. Εγώ είχα μείνει στο ότι. Αφικό πια το μεταξύ. Από σένα, όχι από. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ στοχεύω, παιδί μου, όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι ο εγκέφαλος εδώ του σπιτιού που. Κοίτα, αν είχες χιούμορ, θα έβγαινες μια μέρα με βελάκια στο χέρι. Θα το κάνω, αλήθεια, θα το κάνω. Μασάζ θα το κάνεις. Να το πω, δηλαδή. Θα κάνεις σημειώσεις. Δεν κατάλαβες, μετά θα σε ρωτήσω. Α, οκ. Θα σου κάνω τεστ. Τέλειο. Θα το δεις. Είμαι μέσα. Ωραία. Λοιπόν, πώς λένε τους γονείς μου. Πού να ξέρω, δεν μου έχεις πει ποτέ. Με ρώτησες. Α, ναι. Με ρώτησες. Ωραία. Όχι, δεν ξέρω. Ωραία. Για ρώταμε, ρώταμε και θα σου πω. Να με ρωτάς εσύ και θα σου απαντάω. Mm-hmm. Δεν θέλω να με πιέζεις. Το άκουσα κι αυτό. Καταρχάς, πότε πρόβλημα να πιεστείς. Κατά δεύτερον, άμα βγούμε έτσι, είναι στον καλά. Πιεσμένος είναι στον καλά. Καλά. Καλά σε λίγο, όλα καλά θα πάνε. Αλλά εγώ και να βγούμε έξω, να ξέρεις, πιέζω γενικά. Είναι πολύ πιεστική. Όχι, όντως. Κοίτα. Είναι ότι όντως είμαι πολύ πιεστική. Κοίτα, δεν δυσκολεύομαι να σε πιστέψω η αλήθεια. Α, άμα είδατε αυτό, τέλος. Τελείωσε. Γεια σας. Το έχουμε συνέχεια. Συνέχεια πάνω μας το έχουμε. Βασικά. Σκουλαρίκια. Δεν το έχουμε πάνω μας όταν πάμε ή στη δουλειά μας ή στο σπίτι μας. Αλλά όταν κυκλοφορούμε έξω. Το έχουμε πάντα πάνω μας. Πάνω μου το κινητό μου, βρασιόλια, ρολόι, σκουλαρίκια. Πάνω μου, είδες πάνω μου. Δεν σου πάει το μυαλό όμως. Κοκαλάκι. Ήταν καλό τέτοιο. Για τα μαλλιά. Βραγιόν. Βραχιόλι έχω δικό σου, άρα σιγά μου πήρες βραχιόλι. Τι έχω πάντα πάνω μου. Κάτι για το λαιμό. Όχι, ρε, σου πάντων είναι χρηστικό. Δηλαδή, βολεύει, δηλαδή. Αλλά να σε βοηθήσω πιο πολύ. Εκεί βάζεις κάτι άλλα πράγματα. Τσαντάκι, μικρό. Ναι, αλλά δεν, ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι άλλο. Έλεγε, ήθελα λίγο. Άντε, άνοιξε εδώ. Τι είναι, πες το. Έλα, αυτό που ζηλάς. Ναι, αλλά τι είναι όμως. Ανανάς τι βάζουμε εκεί. Βγάλε το μωρέ λόγο. Βρε λόγο μου πήρες. Εκλειδιά. Τέλειο. Και είναι για να ηρεμώ. Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς που είσαι όταν θέλεις. Αμώ. Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω. Από την πρώτη στιγμή που ήρθες, το είπα και το ξαναλέω, μου βγάλες μια ψυχική ηρεμία, τα έχεις βρει με τον εαυτό σου όχι 100%, 1000% για μένα, έχεις ψαχτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όχι, αλλά αρκετά τον τελευταίο καιρό. Για μένα έχεις ψαχτεί, είσαι από τους ανθρώπους που έχουν ψαχτεί πάρα πολύ. Για μένα προσωπικά. Όταν εννοείς ψαχτεί, την έχει. Με τον εαυτό του. Το έχω δουλέψει. Ξέρει, παιδί μου, ότι αυτό που κάνω λάθος είναι μόνος του, έτσι. Γιατί σπάνιοι άνθρωποι μιλάνε με τον εαυτό τους. Σπάνια κάνονται να σκεφτούν αν έκανα εγώ κάτι. Πάντα ξαπλώνουν. Θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Τι πόσε βλακίε έχω κάνει στη ζωή μου. Και εγώ έκανα στάνταρ. Δεν μπορώ εγώ να πούμε 20 χρόνια. Γενικά δεν μιλάω για εσένα ή εσένα. Άρα, αυτό. Σπάνια οι άνθρωποι ξαπλώνουν και λένε τι έκανα εγώ σήμερα, πώ έκανα κάτι λάθο. Πάντα λένε τι ήταν τι μου έκανε ο Βασίλη, τι ήταν τι μου έκανε ο Παύλο, τι ήταν τι μου έκανε ο Αντώνη. Δεν σκέφτονται ποτέ τον εαυτό του. Αν εγώ του έκανα κάτι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει από τον εαυτό σου μετά να πηγαίνει. Χαίρο πολύ. Και μπορεί και να κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν σου δημιουργώ νεύρα. Έχεις σκοπό να μου δημιουργήσεις νεύρα, πάλι. Καλά, δεν είναι άνθρωπο αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα το έχεις. Αυτός, αυτός. Θα το φαντάζομαι ότι είναι το κεφάλι σου. Μπορεί να το σκεφτείς. Για να ηρεμώ. Μα το κάνεις και έτσι. Ευχαριστώ. Ήταν ωραίο, ναι. Ήταν
σου πω την για δώρο. Λέω αλήθεια. Τι σχέση πήρε τέλος. Θα το φτιάξω, άστο. Γεια σου, πρε Μαρία. Μαρία, πόσο γέρομαι, σε βλέπω. Τι έγινε μεταξύ σας? Τίποτα. Της είχα πει ένα προβληματισμό που είχα. Και τον είχαμε ξεκινήσει... Την είχαμε τι ξεκινήσει, προβληματισμό? Την είχαμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, και της είπα ότι... στην περίπτωση που όντως προχωρήσει αυτό και το δούμε εκεί έξω κτλ, κτλ, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχει μείνει μόνη της σε αυτή την ηλικία. Δεν έχει μείνει μόνη της μέχρι τώρα. Με το που τελειώνει μια σχέση μπαίνει σε μια άλλη? Όχι, ότι δεν έχω μείνει μόνη μου. Όχι, σε σπίτι μόνη μου. Ότι δεν έχω φύγει από τους γονείς μου να μείνω. Να συγκατοικήσετε. Όχι. Δεν έχει μείνει μόνη της. Μόνη μου, ανεξάρτητη. Μα νοικιάσει ένα σπίτι μόνη της. Αυτό είναι. Ανεξαρτοποίηση. Δεν εξαρτάται με απεξαρτοποίηση. Τέλος πάντων. Αυτό θα παιχτεί. Δεν θα παίξει μόνο. Όχι, ανέλεγχε να δω. Δεν ξέρω πώς ακούσει. Εντάξει, ναι. Όπου δεν το περίμενα να νιώσω αμήχανα. Γλυδίασες, βά το Θεό τώρα. Εγώ να δεις πως σκέφτομαι κάτι άλλο. Τι? Δεν μπορώ να σου πω. Σκεφτόσουν κάτι άλλο. Θα σου πω τη στιγμή εκείνη. Όχι, μην... Τι, κακό? Όχι, καλό. Μα αλλά θα σου πω εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβεις. Μίλα. Μ' αρέσει να μιλάς έτσι. Δεν είναι ώρα να σου το πω τώρα. Εντάξει. Ωραία αυτά. Εσύ κάτι έκανε στο μαλλί του Σαββατοκύριακο. Σίλβερ. Το κόψε και πέρασε και ένα σιλβεράκι. Σίλβερ, ναι. Πολύ και λεπτό. Και μου είχε μείνει στα νύχια. Το μπλε. Και στις παραμυχίδες, ναι. Κοίτα. Μου είχε μείνει εδώ. Σπρώχνει τον Παύλο εντωμεταξύ. Άσχετο. Δεν ξέρω και στα πόδια που έχει μείνει, γιατί σου είπεσαι. Ιου. Έλα, παιδιά, μην γίνει. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το άλλο σπίτι. Α, δεν θα τελειώσω αυτό. Για να δούμε τι κάνουμε. Το τραβάτε πολύ, τι να κάνουμε. Ναι, μωρέ. Αφού δεν με αφήνει να τελειώσω. Θα τελειώσω αύριο. Παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου, Μαρία. Τι νέα? Καλά. Καλά. Τι έγινε? Έδωσε δώρο ο Ιών. Ναι, ένα βρελό κανανά. Έναν ανανάνα. Για τα νεύρα. Ιώνα. Ναι. Πώς σκέφτηκες τον ανανά? Κοίτα, Μαρία, είχε και μια φράουλα. Έχει. Είχε και μια φράουλα. Πήγαινε ένα κλειβρίο. Ναι. Πατελώς. Δηλαδή, ήσουν οπωσδήποτε σε μπρελόκ φρούτο. Ναι, ήθελα να πάρω ένα μπρελόκ, γιατί πιστεύω ότι είναι χρηστικό και είναι στην καθημερινότητά μας. Και το έχουμε πάντα πάνω μας. Οπότε θα το βλέπει πάντα και θα σε θυμάται. Ναι, και εκτός από αυτό, είναι και αντιστρες, δηλαδή, για να μην έχει πολλά αυτό. Να νεύρα, ναι. Και η αγκαλιά ήταν αντιστρες. Η αγκαλιά είναι το μεγαλύτερο αντιστρες, νομίζω. Για αυτόν που τη δέχεται και για αυτόν που τη δίνει. Και για τους δύο. Ναι, και για τους δύο. Ωραία. Χαίρομαι που σας βλέπω έτσι. Τι είσαι μας. Μαρία, αυτή είσαι μας γιατί, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί το μάτι νομίζεις φταίει, αν κάτι δεν συμβεί? Τόσο καιρό το μάτι ήταν που τον κράταγε. Εγώ πάντως αγόρασα και ένα ματάκι. Θα φορέσει ματάκι? Όχι, αγόρασα, πήρα, να το. Να μαθαίνω να φτύσω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ο Παύλος θα μας φτύσει. Πιστεύετε στο μάτι ή ο Νανά εδώ? Πάει, θα πέσω από τη σκάλα μετά. Γιατί ρε Παύλο, πες. Ή ο Νανά. Να σωματιάξουμε. Ναι. Πιστεύεις στο κακό μάτι? Εγώ πιστεύω, ναι. Για να δω πώς το μοιράσατε το σπίτι, μάλιστα. Πέρασατε ωραία σε αυτό το διάστημα? Μια χαρά. Πολύ ωραία πέρασα. Παύλο, συμφώνησες εύκολα με τη Ρένια για τη μοιρασιά, πώς να μοιραστεί το σπίτι? Ναι, ναι, μια χαρά συμφώνησαμε. Όχι, λέει η Ρένια. Πού διαφωνήσατε? Ναι, ρώτησα αν συμφωνήσατε εύκολα. Νομίζω στο Βασίλη κολλήσαμε λίγο, θα τον πάμε δίπλα και θα τον κρατήσουμε εδώ. Εσύ θέλεις να τον αφήσεις δίπλα? Εγώ θέλω να τον κρατήσω εδώ. Ο Παύλο, εσύ θέλεις να τον κρατήσεις εδώ, λέω, για τη Ρένια? Ποια Ρένια? Για τη Ζένια. Όχι. Δεν μπορώ πια, πραγματικά. Αυτό το ρεζελένια με έχει στοιχειώσει. Εμάς να δεις. Εσύ θέλεις να τον κρατήσεις από εδώ, γιατί? Έτσι.
Γιατί δεν μπορεί να τον σκέφτηκες να έρθει στο σπίτι χωρίς λόγο. Δεν μπορούσα τώρα να τον πάω δίπλα. Γιατί? Και με Άλεξ και με Άννα και όλο αυτό. Να μιλήσω. Όχι. Περίμενε, περίμενε. Γιατί δεν ήθελες να τον αφήσεις να είναι εκεί με την Άννα και τον Άλεξ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν θα ένιωθε ωραία ο Βασίλης. Βασίλη, γιατί δεν θα ένιωθες ωραία. Πάλι τα ίδια. Όχι πάλι τα ίδια, τώρα το... Μου λέει μα ότι σε έφερα από εδώ για να σε προστατεύσει από εκεί. Το λέει αυτό, ότι δεν ωραία, Ρένια, γιατί το λες αυτό. Γιατί έτσι νιώθω, δεν θα ένιωθω ωραία δίπλα έτσι. Θα ένιωθες ωραία. Τι έχει το έτσι δηλαδή και σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα ένιωθω ωραία. Γιατί η Άννα δεν ξέρει αν θέλει τον Αλέξανδρο ή τον Βασίλη. Ο Αλέξανδρος έχει... είναι 100% στην Άννα και ο Βασίλης είναι ζένια Άννα. Βγάλτε άκρη τώρα. Στο τι να κάνουμε κι εμείς. Άμα το πας έτσι και εδώ το ίδιο είναι. Ο Παύλος ξέρει τι θέλει, η Ζένια δεν ξέρει τι θέλει, γίνεται χαμός. Η Ζένια δεν ξέρει τι θέλει. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Δεν θα έλεγα ότι αν ξέρω τι θέλω, ξέρω με ποιον έχω έρθει πιο κοντά, ξέρω ποιον γνωρίζω ακόμα, αυτό. Ναι. Αυτό είναι το να ξέρω τι θέλω. Δεν σου είπα να παντρευτείς. Ναι. Παρακαλώ, παιδί. Θέλω να πω ότι η Ζένια μπήκε πριν στη θέση μου και με κατάλαβε πώς νιώθω τόσο καιρό. Άσε ρε Βασίλη. Άσε ρε Βασίλη, μπήκε στη θέση σου. Από μόνη της το είπα. Ζένια, αισθάνεσαι ότι είσαι στην ίδια φάση με τον Βασίλη. Βασικά, επειδή με πείραζε πριν, να εδώ η φίλη μου, κάτι ακούω, δεν ξέρω τι φωνή μου ακούω. Ακούς φωνές. Ναι. Βασικά, επειδή με πείραζε πριν η Ρένια, λίγο να έτσι κατάλαβα που τον πειράζουν τόσο καιρό. Αλλά καμία σχέση εγώ με τον Βασίλη. Παύλο. Ναι. Εσύ δεν έχεις σχέση με τον Βασίλη. Ο Βασίλης δεν ξέρουμε τι θέλει. Όχι. Αυτά που ναι. Δεν μπορεί και να ξέρω, Μαρία. Τι? Μπορεί και να ξέρω. Μπορεί να τον πήρα το χρόνο μου. Σήμερα. Γενικά, θα δείξει. Παιδί μου, ξέρεις τι θέλεις σήμερα. Μπορεί και να ξέρω, αλλά και να ξέρω, δεν θα το πω τώρα. Όχι, δεν θέλω να πεις. Ξέρεις τι θέλεις τώρα. Μπορεί και να ξέρω. Άσε με, μπορεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρεις τι θέλεις. Ναι, ξέρεις. Μην τον πιέζετε. Θέλω να μου πει την αλήθεια για να μην εκτεθεί. Νομίζω πως ξέρω. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Παύλο. Ναι. Εσύ γιατί ήθελες τον Βασίλη δίπλα. Εγώ γιατί ο Βασίλης καταρχήν δεν νομίζω πως έχει κάποιο πρόβλημα με τα κορίτσια και λέω να έρθει να κάτσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ο Βασίλης είναι πασπαρτού, μπαλαντέρ και από εκεί να τον βάλεις κάτι ενδιαφέρον. Επειδή έχουμε, επειδή έχουμε πει ότι έχουμε λύσει κάποιες παρεξηγήσεις, να έρθει να κάτσει μαζί μας. Και επειδή ο Τερζόπουλος μου είχαμε ψιλομιλήσει, ρε παιδί μου, και μου είπε ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα τη Ζένια και να πει λίγα πράγματα παραπάνω μαζί της. Και ήθελα να του δώσω λίγο τον χρόνο με τη Ζένια να τα πει λίγο, να βγάλει ένα συμπέρασμα κι αυτός. Άρα το Βασίλη εδώ τον φέραν άδικα. Εντάξει. Μπορεί να είναι διαφορετική Ζένια για τον Βασίλη, δεν ξέρουμε. Μου είπε η Ρένια ότι υπάρχει περίπτωση ο Βασίλης και την πλευρά να μην θέλει να έρθει εδώ σε εμάς. Και τους έχουμε όλους μαζί. Για να τα λέει αυτά η Ρένια, που με τη Ζένια και με τη Λένια μιλάνε πολύ. Μαρία. Τι κρατάω αυτή. Είπα μπορεί. Τη θεωρία. Μαρία, μου είπε η Ρένια ότι δεν θέλω να αφήσω τον Βασίλη εδώ, ξέρω εγώ, και λέω γιατί. Εντάξει, λέει, δεν ξέρω, λέει, αν θα είναι καλά. Λέω, γιατί να μην είναι καλά. Καλά θα είναι. Μου λέει, όχι, λέει, πιστεύω πως θα είναι καλύτερα εκεί και το χωρίσαμε έτσι. Μου λέει, καλύτερα να έρθει ο Ιόνι με την Ολυμπία εδώ σε εμάς και το κλείσαμε εκεί. Άννα. Ναι. Εσύ θα ήθελες να έχει έρθει ο Βασίλης δίπλα. Δεν με πειράζει. Μ' αρέσει. Μ' άρεσε έτσι όπως ήμασταν πριν. Ωραία. Σου άρεσε έτσι όπως ήμασταν πριν. Ήμασταν όλα τα παιδιά και γελούσαμε. Αλέξανδρε. Ναι. Αν ερχόταν ο Βασίλης, θα νιώθεις αμήχανα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι τόσο ειλικρινής, ρε φίλε. Ορίστε. Δηλαδή, πραγματικά, σε ρωτάω, μου λες αυτό που αισθάνεσαι, καθαρά πράγματα. Εγώ είμαι χήμα εκεί, done. Ναι. Τα λέω έτσι. Τέλειος. Είχες καμιά συζήτηση με την Άννα? Όχι κάτι ιδιαίτερο, όλοι μαζί μιλάγαμε. Ωραία. Απλά λέγαμε αν είναι νοικοκυρά, αν είμαι νοικοκυρός. Είσαι νοικοκύρης. Νοικοκυρός. Είσαι νοικοκύρης. Ναι, μα γιατί όχι. Μπράβο. Φυσικά. Ωραία. Πάμε να δούμε μερικά βίντεο. Και θέλω να ζητήσω από τη Ζένια να μου πει γιατί στεναχωρήθηκε μετά την αποχώρηση Θεοδόρας και έκλαιγε. Γιατί στεναχωρήθηκα. Βασικά, εντάξει, τόσο καιρό τα μάζευα όλα τα αρνητικά και τα λοιπά και συνειδητοποίησα ότι από εδώ και πέρα, σε κάθε καλά, όσοι είμαι εδώ, εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα, όποιον και να ψηφίσω εγώ ή τα κορίτσια, πάντα θα λένε τα ίδια πράγματα. Γι' αυτά. Τα ίδια. Τα ίδια. Θα λένε ότι
ότι ναι, θα μας κατηγορούν μονίμως. Ότι όποιον και να ψηφίσω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος και μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι, ότι είναι πάρα πολύ λογικό να ψηφίσω κάποιον που δεν κάνω παρέα τόσο πολύ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τα δυσκολεύουν γύρω από εμάς τις τρεις. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο για να το δω, γιατί δεν το έχω δει. Όταν μπήκα εδώ, είχα ξεχάσει ότι σας είχα δει έξω. Όλο το σύριαλ αυτό. Τι. Όταν μπήκα εδώ, δεν είπα ότι ξέρεις. Ξέρω ότι η Λένια μιλάει πολύ. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι, αυτό είναι κάτι. Ότι κάποιος έχει κάποιο επίθετο για τον εαυτό του. Και πιστεύω ότι έχασα τον ήρμό μου τώρα, γιατί συγχυστικά. Πώς γίνεται λοιπόν να ήρθαμε πιο κοντά και να επηρεάσω εγώ τον Φίλιππο και καταρχάς πώς γίνεται να τον επηρεάζω κάθε φορά εγώ. Τι είναι, 5 χρονών. Κάθε φορά που θα έρχεται κάποιος καινούριος, άμα θα τον ψηφίζουν ή γενικά οποιοσδήποτε, αν παίρνει 2, 3, 4 ψήφους, θα φταίμε εμείς. Αυτό ήθελα να σου πω. Η Θεοδώρα θα αποχωρήσει. Χαιρετάς τα κορίτσια. Ξέρω. Πας στο κόκκινο δωμάτιο μόλις χαιρετήσεις και μετά πας στο σπίτι των κοριτσιών, παίρνεις τη φωτογραφία σου και φεύγεις. Για τον εαυτό μου. Σου λέω, γιατί είναι, με μένα ξεκίνησε από πιο πριν αυτό. Και μετά έδεσε το γλυκό. Αυτό. Είναι για τον κόσμο, δεν τα μηνύματα του κόσμου. Μπορείς να φανταστείς, ναι. Δεν φίλε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο κόσμος πάντα θα πει κάτι. Για όλες. Εμένα αυτό είναι πει, το πρόβλημα, ότι ο κόσμος δεν βλέπει. Θα με πει βαρετή, επειδή δεν τοποθετούμε. Να σου πω κάτι, ο κόσμος δεν βλέπει και έχει σχηματίσει μια εικόνα που είναι πάρα πολύ λάθος. Για μένα μιλάω τώρα. Δεν ξέρω αν έχω κάνει κάποια λάθη, μπορεί να έχω κάνει και δεν το ξέρω. Όλοι μας κάνουμε κάποια λάθη. Έχει σχηματίσει μια εικόνα και εκεί που πας πάλι να φτιάξεις μια χαρά σχέση σου με όλα τα παιδιά, με όλα τα παιδιά όμως, πάλι σκάει αυτή. Ωραία, αντικειμενικά. Ποια είναι αυτή κι αν με έχει ζήσει να με κατηγορήσει έτσι. Είπες ότι έχει σχηματίσει ο κόσμος μια εικόνα που δεν είναι αληθινή. Εσύ ποια πιστεύεις ότι είναι η αληθινή Ζένια που δεν μπορεί να δει λόγω των συνθήκων. Για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε. Ποιος είναι ο χαρακτήρας σου? Δεν θα ήθελα να πω, ας πούμε, τα σχόλια και αυτά που μου στέλνουν. Όχι, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις για σένα. Γιατί λες ότι ο κόσμος έχει σχηματίσει μια εικόνα που είναι αρνητική και είναι δύσκολο να την ανατρέψεις. Ποια είναι η θετική εικόνα που πιστεύεις όταν μπήκε στο παιχνίδι ότι θα είχαν για σένα? Γιατί αυτό βλέπεις εσύ σε σένα. Το θετικό όσο αφορά για μένα, θα μιλήσω. Μόνο για σένα θέλω. Ναι, όχι για τα κορίτσια. Ας πούμε, το θετικό για μένα ότι όντως έχω αποκτήσει κάποιο. Φίλος εδώ μέσα. Για το χαρακτήρα σου θέλω. Ποια είναι η Ζένια? Αν ο κόσμος έχει αποκτήσει μια εικόνα ότι η Ζένια είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, που είναι αρνητικά. Ότι είμαι στρατηγική εδώ πέρα, αυτό το θεωρώ λάθος. Ότι είσαι? Ότι μπήκα με στρατηγική, ότι πλησίασα κάποια άτομα με στρατηγική κτλ. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Αυτό είναι που με ποια είναι η αληθινή Ζένια λοιπόν? Αληθινή είναι σίγουρα ότι με τα κορίτσια είμαστε φίλες και δεν είμαστε μαζί μόνο και μόνο για να παραμείνουμε. Επίσης, αλήθεια είναι ότι και το Βασίλη που τον πλησίασα, το πλησίασα επειδή ήθελα να το πλησιάσω και όχι επειδή μου στάνε συνέχεια ότι κατάλαβες ότι έμεινες μόνος σου για να κάνεις σχέση, για να παραμείνεις στο παιχνίδι. Λες και το είχα ανάγκη εγώ να κάνω σχέση για να παραμείνω στο παιχνίδι τις πρώτες 2 εβδομάδες, ας πούμε. Όλα αυτά μου γύρισαν έτσι, μπούμε. Και όταν είπες που ξέρει ο κόσμος τι έχω περάσει. Όσο αφορά το τελευταίο διάστημα. Αυτό. Α, εδώ μέσα εννοείς. Ναι. Δεν είσαι όμως τόσο στόχος εδώ μέσα. Και οι τρεις είμαστε. Ναι, η Ζένια όμως δεν έχει ψηφιστεί. Και οι τρεις δεν έχετε ψηφιστεί. Επειδή μας δίνουν μάλλον ασυλία τα παιδιά που θέλουν να μας προστατέψουν. Γιατί ναι, δηλαδή, άρα δεν είστε στόχος. Όχι, αν ήμασταν εκτεθειμένοι. Θα ήμασταν στόχος, πιστεύω εγώ προσωπικά. Άρα δεν είστε, αυτό λέω. Γιατί να λέτε ότι έχετε περάσει πολλά όταν στόχος είστε. Δεν είναι μόνο να είσαι στόχος της ψήφους. Τι άλλο. Μπορεί να μας έχουν βάλει στόχο να μας βγάλουν ένα όνομα. 1000 πράγματα. Τα λοιπόν, παιδιά εδώ μέσα. Γενικά δηλαδή. Και από εδώ μέσα. Όχι, από θέλω ειδικά. Ναι, από εδώ μέσα βγήκε η Κλίκα. Το όνομα Κλίκα, μην το ξαναλέμε. Και δε. Ότι πλησιάζει το Βασίλη με στρατηγική, από εδώ μέσα βγήκε. Και αυτό. Εσύ, Λένια, που την ξέρει. Ποιο είναι ο πραγματικός της χαρακτήρας της Ζένιας? Η Άννα με την Άντζελα. Ποιο?
ότι πλησίασα το βασίλειο με στρατηγική. Είπε για... η Άννα με την Εύζη ότι πλησίασε το βασίλειο με στρατηγική. Αυτό επειδή δεν το είχα ακούσει ότι βγήκε μέσα το σπίτι. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμο το είχε. Όχι, με την Άννα συζητήσαμε όσο αφορά αυτό. Άννα. Είχα αναφέρει τρεις λόγους που πίστευα ότι ίσως αυτό να γινόταν από στρατηγική. Μάλιστα. Αλλά ήμουν ανοιχτή να ακούσω τη Ζένια να μου εξηγήσει. Δηλαδή δεν έχω πει αυτό είναι και τέλος. Απλά καθυστερήσαμε να μιλήσουμε με την. Τι ήταν οι τρεις λόγοι που θεωρούσε ότι μπορεί να είναι στρατηγική. Ο πρώτος ήταν όταν ρωτήθηκε από εσένα ποιον θα επιλέξει στο κόκκινο δωμάτιο και είπε πως δεν ήξερε, δεν ήθελε να καλέσει κανέναν. Ο δεύτερος ο λόγος ήταν όταν είχε μιλήσει στην Έτζη για τον Τζόνι, που περίμενε να πάει να... Τώρα τα έχουμε συζητήσει αυτά με τη Ζένια, οπότε... Και ο τρίτος? Δεν τα θυμάμαι. Μάλιστα. Το ότι είναι κλειστή, ίσως είναι και κάτι το οποίο την κάνει και την παρεξηγεί ο κόσμος στα μάτια του. Επειδή δεν μπορεί να ανοιχτεί να δείξει το πραγματικό της. Μπορεί να φαίνεται μπλαζέ και σνόμπ, επειδή δεν ανοίγεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά αυτό που βλέπει ο άλλος, αυτό κρίνει. Και ίσως αδικείται από αυτό. Εσύ που έχεις έτσι μια ματιά και έχεις δουλέψει και με τον εαυτό σου και από τη μέρα που ήρθες κατάλαβα ότι μπορείς να ψυχολογήσεις κάποιον. Εντάξει, μην το λέω. Προσπαθώ όσο μπορώ. Ποιος πιστεύεις ότι από όλους εδώ μέσα είναι ο άνθρωπος που έχει πληγωθεί περισσότερο και έχει δημιουργήσει άμυνες? Δεν τους έχω γνωρίσει όλους. Δεν μπορώ να ξέρω. Από τα παιδιά, ειδικά από τα κορίτσια, δυστυχώς δεν είχα το χρόνο πολύ να τα γνωρίσω την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε για να ξέρω, δεν έχω μιλήσει καν μαζί τους. Από τα αγόρια? Νομίζω ότι και από τα αγόρια και από τα κορίτσια, αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει περισσότερο καιρό μόνοι τους, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βιώσει κάτι που τους έχει κάνει να μείνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, νομίζω και ο Ιώνας και ο Βασίλης, ίσως, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι το ότι είναι τόσο. Σκέφτεται τόσο πολύ για το τι θα κάνει, είναι πολύ σωστό γιατί και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του. Εγώ βλέπω το παιχνίδι απ' έξω. Ο Βασίλης έχει μπει κατευθείαν από την αρχή. Οπότε όταν εγώ μπήκα, είχα δει τη Ζένια απ' έξω. Ο Βασίλης την είδε εδώ. Και την είδε ταυτόχρονα με άλλες 6 κοπέλες ταυτόχρονα. Από τα αγόρια αυτή θεωρώ, η Ζένια το είπε από μόνη της. Σίγουρα και την Έλληνα έχω ακούσει ότι έχει περάσει δύσκολα και αυτό το έχω ακούσει, οπότε δεν θα το καταλάβαινα αν την έβλεπα, γιατί δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε πάρα πολύ. Ότι έχει περάσει η Έλενα δύσκολα. Ναι, είχα ακούσει, όχι, ότι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο και ακόμα το ξεπερνάει, γιατί ακούω τι λέει, τα κρατάω αυτά. Αυτή πιστεύω. Έτσι εγώ με... Ακόμα το ξεπερνάει ή το έχει ξεπεράσει? Νομίζω είχε πει ότι το ξεπερνάω, δεν είχες πει. Το έχει ξεπεράσει, είναι καλά. Είναι σε πολύ καλά... Επίπεδα, μπράβο. Τώρα δεν ξέρω αν έπεσα μέσα και αν έχω πει. Θα μας πούνε, Ιωνά. Ναι. Ισχύει αυτό που είπε για σένα? Ναι. Αυτό είναι κάτι που σου έχει συμβεί και σε έχει κάνει να αντιδράσεις όπως η Ζένια? Δηλαδή, έχεις κρατήσει άμυνες για μεγάλο διάστημα που γίνανε πια ο καινούριος εαυτός ή είναι κάτι πρόσφατο? Όχι, 100% όπως το εννοεί η Ζένια. Α, ναι. Και για μένα, ναι. Και θα ήθελες και εσύ να αρχίσεις πάλι να ανοίγεσαι? Μα αυτό κάνω από την αρχή του παιχνιδιού, αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθείς, ναι, μη λες το κάνω, γιατί... Αυτό προσπαθώ, ναι. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα το κάνω, δεν το έχεις κάνει. Δεν το έχεις καταφέρει, αλλά ελπίζω να το καταφέρεις. Και ίσως όλα τα παιδιά εδώ μέσα και ακόμα και ο Βασίλης, που είμαι πιο κοντά με τον Βασίλη, να μην ξέρει κάποια πράγματα για μένα. Βασίλη, ισχύει για σένα αυτό που... Νομίζω φαίνεται κιόλας πώς να απαντήσω, ναι. Ναι. Και σίγουρα είναι αυτό που φταίει για όλο αυτό που... Που είσαι κρατημένος και κλειστός. Ναι, που είμαι κλειστός και γενικά θέλω να είμαι σίγουρος για να πάω, να πω ότι θα κάνω σχέση, θα μπω σε μία σχέση. Θέλω να είμαι σίγουρος, να νιώθω και να υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη... Δεν θες να έχεις εμπιστοσύνη, να δείξεις εμπιστοσύνη. Ίσως έχει δημιουργηθεί πρόβλημα πάνω στην εμπιστοσύνη μου. Mm-hmm. Για το άλλο άτομο. Ναι, μια προδοσία που όλοι θα έχουμε ζήσει από μια προδοσία. Mm-hmm. Δεν νομίζω κανείς να μην έχει ζήσει. Εκτός από την Αργυρό που μας είχε πει ότι δεν την έχει ζήσει ποτέ προδοσία παλιά. Εσύ έχεις κλάψει για γυναίκα? Έχω κλάψει. Έχεις παρακαλέσει η γυναίκα που σε έχει αφήσει? Γελάει. Έχω παρακαλέσει. Φίλιππε, έχεις κλάψει? Ναι.
Έχεις παρακαλέσει και η γυναίκα που σε έχει αφήσει? Όχι. Και εγώ πιστεύω ότι αν έχεις τη δύναμη να το κάνεις αυτό, να τερματίσεις τις δυνατότητες που έχεις για να είσαι κοντά με κάποιον που θέλεις, είσαι πολύ ήσυχος μετά με τον εαυτό σου, γιατί αν ο εγωισμός σε κρατήσει και μετά συνεχίσεις να θες τον άλλον, αλλά δεν έχεις κάνει τα πράγματα που θα του το δείχνανε, δεν έχεις τοποθετηθεί ότι εγώ σε θέλω, τα βάζεις και με τον εαυτό σου μετά. Ισχύει, γιατί καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Αντώνη, πατώματα. Και εσύ. Και έχεις παρακαλέσει, αν σε έχει εγκαταλείψει κάποια, να... Παρακαλητώ να πω σε παρακαλώ και να πείσω. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά, αλλά να... να κάνω. Ή να πείσω θα πεθάνω. Όχι. Δεν θα πέσω, δεν θα κλάψω. Αλλά να κάνω κάποια πράγματα για να την διεκδικήσω ξανά, ναι. Έχεις κλάψει μπροστά τη. Και μπροστά και πίσω. Ναι, καλά, το πίσω είναι πιο εύκολο. Όχι, μην το λες. Παύλο. Πολλοί το κάνουν για να τον λυπηθούν, την λυπηθούν. Ένας άντρας μπροστά σου δεν θα κλάψει, ρε παιδί μου, για να τον λυπηθείς. Θα κλάψει γιατί δεν μπορεί να το κρατήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το χρησιμοποιήσει. Όταν έχεις αισθήματα, δεν κοιτάς αν είσαι άντρας, όχι, θα κρατήσω το. Ναι, δεν το παίζει, αυτό λέω. Παύλο. Ναι. Εσύ που είσαι έτσι πολύ μάτσο και είσαι και σωματοφύλακας, κλαίνει σωματοφύλακες για μια γυναίκα? Κοίταξε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αισθήματα, δεν είμαστε πέτρες. Δεν είμαστε βράχοι. Έχεις κλάψει εσύ για μια γυναίκα? Κοίτα, και να δακρύσω, έχω δακρύσει. Σίγουρα έχει τύχει και να έχω κλάψει, ναι. Μπροστά τη? Συνήθως όχι. Άρα όχι, έχει τύχει και τον μπροστά. Όχι, όχι, όχι. Έχει τύχει να δακρύσω μπροστά τη, αλλά να κλάψω όχι. Τι σου έχουν πει συνήθως ότι είναι αυτό που θέλουν να αλλάξει? Υπάρχει κάτι? Να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν μου έρχεται κάτι να σου πω. Εγώ συνήθως στη σχέση μου εξηγούμε πριν ξεκινήσω μια σχέση σοβαρή. Λέω αυτά που θέλω, αυτά που δεν θέλω. Και άμα κάτι πιστέψει, ας πούμε, το κορίτσι που είναι να είναι μαζί μου, δεν της αρέσει αυτά που λέω, δεν ξεκινάω και κάτι. Mm-hmm. Και τις πιο πολλές φορές που έχω χωρίσει ήταν λόγω ζήλιας από την πλευρά του κοριτσιού. Έκανες κάτι εσύ? Όχι, ίσως. Λόγω της δουλειάς, ξέρω εγώ και αυτό, από εκεί. Έχεις απατήσει? Αν έχω απατήσει, κοίταξε. Κανένας μας δεν είναι άγιος, έτσι. Αν έχω απατήσει, το έχω κάνει μόνο σε περίπτωση που ήμουνα με την κοπέλα μου σε διάσταση και ήμασταν σε φάση που χωρίζαμε. Μάλιστα. Κατάλαβες, είσαστε χωρισμένοι, μιλάτε, σταματάτε να μιλάτε, ξαναμιλάτε. Αυτό. Πιστεύετε ότι οι άντρες απατούν περισσότερο ή οι γυναίκες ή και τα δύο? Εγώ πιστεύω πως και οι δύο. Αναλόγως στο τι αισθάνονται και στο πώς νιώθουν στη σχέση τους. Οι άντρες. Άννα. Οι άντρες, εγώ πιστεύω. Για πες, Άννα. Γιατί για να το κάνει αυτό μια κοπέλα, νομίζω πως πρέπει να είναι συναισθηματικά δεμένη με έναν άντρα. Ενώ για τον άντρα μπορεί να μην είναι το συναισθηματικό στη μέση. Αυτό πιστεύω. Εννοείς ότι όχι για όλοι. Να απαντήσει κάποια, ναι, πρέπει να έχει συνέστημα για κάποιον άλλον. Ναι. Ότι είμαστε πιο συναισθηματικές από ότι οι άντρες, ίσως. Γι' αυτό και οι γυναίκες όταν απαντήσουν συνήθως χωρίζουν κιόλας. Ναι. Είναι λίγες οι γυναίκες που είναι τόσο πολυγαμικές σαν τους άντρες που μπορεί και να απαντούν και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και μετά να παραμένουν και σε μια σχέση. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι για να περάσουν στον επόμενο όμως. Δηλαδή ουσιαστικά. Πολλές γυναίκες το κάνουν επειδή φοβούνται να μείνουν μόνες τους. Α, και δοκιμάζουν στην πορεία. Είναι σαν αυτό που είχαμε πριν με τον Παύλο. Το συζητούσα πριν με τον Παύλο, γιατί με ρώτησε κάτι. Και συνήθως μια γυναίκα δεν θα το κάνει επειδή συνήθως δεν είναι καλά στη σχέση. Από ανασφάλεια. Ψάχνει να βρει τον, ναι, από ανασφάλεια να μείνει μόνη της για να περάσει κατευθείαν σε κάποιον άλλον. Υπάρχουν και γυναίκες που θέλουν να είναι μόνες τους. Εγώ νομίζω ότι εδώ θέλει να είναι μόνη της. Όπως την έχω δει και έξω πρέπει να έχει μείνει και αρκετό καιρό μόνη σου. Είδες, λάθος έκανα. Όχι, ότι μ' αρέσει να είμαι μόνη μου, ναι, αλλά έξω δεν υπήρχα έτσι για πολύ καιρό μόνη μου. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε από τη μια σχέση στην άλλη κατευθείαν και άνθρωποι που αφήνουν διαστήματα αρκετά. Νέρτζι, ποια κατηγορία είσαι? Η κατηγορία που μένει για αρκετό καιρό μόνη μέχρι να πάει σε κάτι επόμενο. Πόσο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις μείνει μόνη σου? Χρόνια. Χρόνια. Ναι. Δηλαδή. Αν μιλάμε για σχέση-σχέση. Για τώρα σχέση. Το να περιστασιακά για να. Για σχέση. Δίμηνα και τέτοια, εντάξει. Τώρα μιλάμε για σχέση. Πόσα χρόνια έχεις μείνει μόνη, μακριά από σχέση? 4, 5. Αλήθεια. Κι εγώ. Ναι. Η Άννα το είπε. Ναι.
μετά από μια μεγάλη σχέση που χρειαζόσουν το χρόνο, το οξυγόνο, το να δεις τι έγινε. Είχα χωρίσει, αλλά ήμουν ακόμη ερωτευμένη. Mm-hmm. Και σου πήρε πόσο χρόνο για να... Αυτό, 4-5 χρόνια. Πώς μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον 4-5 χρόνια τουλάχιστον? Κοίτα, μου έδινε λίγο και μετά που μακρινότανε. Έδινε, έκανε αυτό στο παιχνίδι του. Ναι, ναι, γιατί λέω και εγώ τώρα, άμα φύγει ο άλλος, έχει χωρίσει, σου λέει δεν θέλω να είμαστε. Πολύ δύσκολο να το συντηρήσει. Είναι και δεδομένη, γι' αυτό και τα έκανε αυτά. Τι λες? Είναι και δεδομένη, γι' αυτό και τα έκανε αυτά. 4-5 χρόνια πήρα χρόνο. Ναι, δεν μας είπες εσύ, δεν μας είπες, παιδιά, με συγχωρείτε, έχω βγει από μια κατάσταση που θέλω το οξυγόνο μου. Όχι, είναι αυτό. Είναι περασμένη σχέση. Απλά. Περασμένη θα είναι. Όχι, δεν θα είναι. Τώρα και είναι έτσι και η Άννα. Ήθελαν τον χρόνο τους μέχρι να ξανακάνουν κάτι. Mm. Πόσο χρόνο θες, 4-5 χρόνια. Όχι, θα έχουμε γυρίσει. Σε ποιο πόλ θα είσαι εδώ? Στο 7. Κάπου στο 7 μας πόθαντο. Στο 7 ο Βασίλης θα βρει σχέση. Εσύ γιατί είπες 26 χρόνια πριν? Mm. Που λέω πόσο καιρό ήσασταν μακριά από σχέση και είπες 26. Τόσο δεν είναι, είναι έτσι νομίζω πάνω κάτω. Ότι για καλά. Ότι είναι μόνη της 26 χρόνια. Όταν λέει ότι 4-5 χρόνια είχε να κάνει σχέση. Αυτό δεν είναι πιστευτό πρώτον. Και δεύτερον, σχέση λέμε και τα δίμηνα. Αυτό είναι μια σχέση. Τι είναι αυτό, δεν είναι πιστευτό και την προσβάλλεις. Γιατί να πει ψέματα. Όχι, δεν το λέω ότι λέει ψέματα ή κάτι τέτοιο. Αφού σου είπε, ανοίχτηκε και είπε. Δεν γίνεται να μην θεωρεί δύο μήνες που είναι με κάποιον, να μην τη θεωρεί σχέση. Μα δύο μήνες μπορεί να. Περιστασιακό λέει, δεν το βάζει. Όταν βγαίνει με κάποιον και δοκιμάζει αν σου ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Με κάποιον για δύο-τρεις εβδομάδες. Δεν βγαίνει. Δεν το άκουσα αυτό, Αντώνη. Δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα, Αντώνη. Ναι, δεν το άκουσα γιατί. Το είπες όμως. Ναι, το είπα. Όχι ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά το είπα σε φάση τρόλ, ότι αυτό δεν είναι... Και γέλασα. Λοιπόν, σας αφήνω να συνεχίσετε. Καταλαβαίνω ότι ανοιχτήκαμε λίγο παραπάνω ένα τσίκ. Είναι πολύ καλό για να γνωριστείτε λίγο καλύτερα μεταξύ σας. Τι? Πολύ παραπάνω. Καλά, Χριστιανή μου, άνθρωπος είσαι. Θα ανοιχτείς, θα συνδεθείς, θα δείξεις αν είσαι αδύναμη. Θα δείξεις αν έχεις πληγωθεί. Ποιος είναι? Ποιος το είπε αυτό? Τι? Ο Βασίλης το είπε αυτό. Τι είπε ο Βασίλης? Ξέχασα να το πεις, τα είπες όλα, αλλά ξέχασα και συμπλήρωσες στο Power of Love. Στο Power of Love είσαι. Ευχαριστώ. Πάμε, ο βοηθός σου. Ευχαριστώ. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Στα κορίτσια π.χ. είπε ότι δεν γνώρισε, δεν θέλει να σου γνωρίσει όλους. Εντάξει, τι να πει εσύ. Να πει τώρα. Εγώ σου λέω ότι αυτό ήταν επειδή είναι και 20 χρονών. Δηλαδή, τι να πει, να μπει τώρα στο σπίτι των γυναικών και να πει με τσαμπουκά, άμα αρέσει ο Παύλος που νιώθει ότι μπορεί να παίζει κάτι τέτοιο. Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι την τζιγκλίσαμε αρκετά στο να πει, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην είσαι αρέσει. Όχι, πολύ άβολα, πιστεύω. Όχι. Να μην ήθελα να πει απλά το κορίτσι και να πάρει. Ήταν πολύ απόλυτο ότι όχι, δεν μου αρέσει κανένα, ότι δεν ήρθε και κανέναν, ότι απλά θέλω να γνωρίσω όλα τα παιδιά. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Το λίγο που...
Άννα, αν είναι η Ραφαέλα ή οποιαδήποτε άλλη κοπέλα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω έρθει εδώ με σκοπό τη Ζένια. Έχω νέα. Ο Βασίλης έχει καταλήξει, δεν θέλει άλλο χρόνο. Μαρία, εγώ υποθέτω ότι ο Βασίλης θα καταλήξει στην Άννα. Εγώ νομίζω ότι έχει καταλήξει στη Ζένια. Ο μυστηριώδης playboy Βασίλης θέλω να πει που έχει καταλήξει. Δεν χρειάζεται νομίζω, δεν θέλω να το πω τώρα. Μόνος θα την κάνει στη σχέση. Ναι.